Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα στο Αγροτικό Βήμα, το πρώτο ημίωρο, θα συζητήσουμε για το πρόγραμμα Cotton Plus για τους βαμβακοκαλλιεργητές. Ποιοι παραγωγοί καταρχήν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Ωραία. Το πρόγραμμα Cotton Plus καταρχήν είναι ένα πρόγραμμα παραγωγής ποιοτικού βαμβακιού, δημιουργώντας μια υπεραξία η οποία επιστρέφει στο τέλος στον παραγωγό. Με αυτό ως δεδομένο, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλοι οι παραγωγοί βαμβακιού, δεδομένου ότι καλλιεργούν κάποιες συγκεκριμένες ποικιλίες, τις οποίες θα πούμε σε λίγο ποιες είναι αυτές, και με βασική προϋπόθεση ότι έχουν και αυτοί ως στόχο να παράξουν ένα καλύτερο βαμβάκι, το οποίο θα επιφέρει και θα επιστρέψει μάλλον και σε αυτούς μια επιπλέον υπεραξία. Από εκεί και πέρα, βασική προϋπόθεση, όπως είπαμε, είναι να καλλιεργούν κάποιες συγκεκριμένες ποικιλίες βαμβακιού, τις οποίες έχουμε δοκιμάσει και γνωρίζουμε ότι έχουν κάποια καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτές είναι συγκεκριμένα οι ποικιλίες Fibermax, είναι οι ποικιλίες Ελπίδα και Αρμονία, η PRG 9048, η Φιλία, η σειρά 3 της Delta Pine, δηλαδή 332, 377 και 396, η PRG 9811, η Καρίσμα, η Ολίβια και η 318. Αρκετές ποικιλίες. Βέβαια, έχουμε φροντίσει ώστε το πρόγραμμα να έχει μια μεγάλη γκάμα από ποικιλίες, ώστε να μην είναι δεσμευτικό για κάποιον παραγωγό να ενταχθεί, δεδομένου του ότι ο κάθε παραγωγός έχει δοκιμάσει κάποιες ποικιλίες στα χωράφια του, έχει δει ποιες αποδίδουν, έχει κάποιες αγαπημένες, οπότε δεν θέλαμε να το κάνουμε πολύ αυστηρό, τουλάχιστον ως προς τον αριθμό των επιλογών που έχει. Πάντως, από ό,τι φαίνεται και με τις μελέτες που έχουν γίνει, οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες στην περιοχή μας ευδοκιμούν αυτές τις ποικιλίες τις οποίες έχετε επιλέξει, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι είναι. Οι συγκεκριμένες ποικιλίες έχουν δοκιμαστεί ότι στην περιοχή μας, στην περιοχή της Θράκης γενικότερα, αποδίδουν καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, και ο κάθε παραγωγός, ανάλογα το δικό του ιστορικό και τη δικιά του την προσωπική εμπειρία, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε αυτήν την γκάμα των ποικιλιών για να μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Ακριβώς. Πάντα στη συνεννόηση με τον γεωπόνο συνεργάτη του, γνωρίζει καλύτερα πώς είναι τα χωράφια του καθενός, ποιες ποικιλίες ταιριάζουν καλύτερα. Οπότε από κοινού και με τους δικούς μας γεωπόνους φυσικά, μπορεί να πάρει την απόφαση σε ποια ποικιλία να στραφεί. Κύριε Κουρού, ποια είναι τα ωφέλη που μπορεί να έχει ένας παραγωγός μπαίνοντας στο πρόγραμμα? Το ζουμί, ας το πούμε έτσι, της υπόθεσης είναι ότι στο τέλος πετυχαίνουν πάντα ψηλότερες τιμές και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τις υψηλότερες τιμές κάθε χρονιά. Και τολμούμε να πούμε όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, ενδεχομένως ακόμα και πανελλαδικά. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι υπήρχαν παραγωγοί φέτος, δηλαδή τη χρονιά που πέρασε, το 2021, που έλαβαν μέχρι και 11 λεπτά επιπλέον το κιλό. Πολύ σημαντικό ποσό με βάση το ότι και οι τιμές ήταν κάπως χαμηλές. Οι τιμές φέτος ήταν χαμηλές. Είναι γεγονός αυτό. Είναι από τις χαμηλότερες της τελευταίας πενταετίας. Οπότε όταν μιλάμε για μια επιπλέον τιμή των 9 ή των 10 λεπτών, το οποίο ουσιαστικά είναι γύρω στο 25% πάνω. Από την τιμή που πήραν οι υπόλοιποι παραγωγοί. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μια σαφής υπεραξία. Από εκεί και πέρα, τα πλεονεκτήματα του Cotton Plus για τους παραγωγούς που εντάσσονται σε αυτό είναι πρώτον το πριν ή η επιδότηση της ποικιλίας, γιατί όλα ξεκινάνε από μια καλή ποικιλία η οποία δίδει κάποια καλά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα λαμβάνουν το πριν της χαμηλής υγρασίας. Όσο πιο στεγνό είναι το βαμβάκι, τόσο περισσότερα χρήματα πληρώνονται. Για πρώτη φορά φέτος τρέχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα στη Ροδόπη. Αυτό είναι ακόμα μόνο για τους παραγωγούς της Ροδόπης, γιατί όπως και τα περισσότερα από τα προγράμματα που τρέχουμε, ξεκινάνε πάντα από εδώ πέρα για να τα δοκιμάσουμε και να τα ανοίξουμε την επόμενη χρονιά στο ευρύ κοινό. Όπου φέτος για πρώτη φορά θα επιδοτήσουμε την υψηλή παραγωγή, δηλαδή
όποιος παραγωγός δείχνει αυξημένη φροντίδα στα χωράφια του και καταφέρνει και παράγει μεγάλη ποσότητα, θα υποδοτείται επιπλέον για αυτό. Ως ένα κίνητρο να προσέξει πολύ τα χωράφια και να κάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες κατά την καλλιεργητική χρονιά. Από εκεί και πέρα όλοι οι παραγωγοί έχουν δικαίωμα στην τραπεζική, να λάβουν μέρος στην τραπεζική συμβολιακή. Όλους τους παραγωγούς μπορούμε να τους χρηματοδοτήσουμε με δικές μας επιταγές για να καλύψουν τα έξοδα της καλλιέργειας. Από εκεί και πέρα οι παραγωγοί έχουν το δικαίωμα να κλείσουν την τιμή πριν και μετά τη συγκομιδή, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το χρηματιστήριο Βάμβακος, το οποίο είναι και αυτό που καθορίζει εν τέλει τις τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί για το βαμβάκι που παραδίδουν, το χρηματιστήριο λοιπόν έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, είναι σημαντικό σε τυχόν ανόδους να μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί. Να κλειδώσει μια τιμή δηλαδή σε υψηλά επίπεδα. Ναι, ναι, ναι. Εμείς δίνουμε δύο επιλογές και δυνατότητες μάλλον σε αυτό το κομμάτι. Η πιο συνηθισμένη είναι κάποιος παραγωγός που παραδίδει το βαμβάκι του το φθινόπωρο. Έχει τη δυνατότητα σε τυχόν άνοδο της τιμής μέχρι και το Φεβρουάριο να κλείσει κάποια υψηλότερη τιμή, έχοντας όμως εγγυημένη την τιμή του φθινοπόρου, δηλαδή μόνο πιθανό κέρδος υπάρχει σε αυτή την περίπτωση, το οποίο με αυτόν τον μηχανισμό δούλεψαν πάρα πολλοί παραγωγοί φέτος και έκλεισαν μέχρι και 5,5 λεπτά επιπλέον, κέρδισαν. Και ο δεύτερος μηχανισμός είναι αυτός της προπόλησης του συσπόρου, όπου ουσιαστικά αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, μπορεί κάποιος να προπολήσει ένα μέρος της παραγωγής του για την επόμενη χρονιά, για αυτήν που θα έρθει το φθινόπωρο. Με έναν συνδυασμό αυτών των δύο συστημάτων μπορεί στο τέλος κάποιος να πετύχει πολύ υψηλότερες τιμές από ότι αν απλά παραδώσει το βαμβάκι του το φθινόπωρο και περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπύλια. Δηλαδή χρειάζεται μια προετοιμασία, από ό,τι καταλαβαίνω έτσι που μας τα παρουσιάζετε, χρειάζεται μια προετοιμασία από το τώρα ο παραγωγός μέσα από αυτές τις δυνατότητες που δίνονται και μέσα από τα προγράμματα αυτά και τις επιλογές που του δίνεται και σαν οικοκυστήριο, να μπορέσει να καθορίσει εν πολλής και το ύψος της τιμής στο περίπου που θα πάρει την επόμενη χρονιά, που είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η τιμή της επόμενης χρονιάς σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζεται από τώρα. Αφενός από την επιλογή της ποικιλίας και αφετέρου από τις επιλογές που κάνει ο καθένας να προπολύσει ένα μέρος της παραγωγής του και σε ποια τιμή, ακόμα και όταν θα συγκομίσει το βαμβάκι του, με τι υγρασία θα το φέρει. Ουσιαστικά τη στιγμή που παραδίδει ο παραγωγός το βαμβάκι του, γνωρίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τι τιμή θα πάρει. Δεν περιμένει να περάσουν κάποιοι μήνες ή να αποφασίσουμε εμείς μετά από κάποιο διάστημα να πούμε ότι τελικά αυτή είναι η τιμή, να είναι στο σκοτάδι στο μεσοδιάστημα. Οπότε πρακτικά από τώρα ξεκινάει κανείς να θέτει τις βάσεις για την επόμενη χρονιά. Την χρονιά που θα μας έρθει, η καινούργια καλλιεργητική περίοδος, θα υπάρχουν διαφορές στο πρόγραμμα σε σχέση με αυτό που ίσχυε φέτος ή τα προηγούμενα χρόνια? Βέβαια, φέτος προχωρήσαμε, κάναμε κάποιες σημαντικές αλλαγές και αρκετές μάλιστα. Καταρχήν, διαφοροποιούμε το ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνουν οι παραγωγοί σε περίπτωση που θέλουν να καλύψουν κάποια έξοδά τους με βάση την ποικιλία που καλλιεργούν. Μέσα στο Cotton Plus έχουμε, όπως είπαμε, ένα πολύ μεγάλο εύρος από ποικιλίες που μπορεί να διαλέξει κάποιος, αλλά ακόμα και σε αυτές υπάρχει μια διαφοροποίηση. Υπάρχει μια προτίμηση, ας το πούμε, από εμάς, ώστε κάποιες να χρηματοδοτούνται με μεγαλύτερο ποσό, κάποιες με ελαφρώς λιγότερο και κάποιες άλλες με ένα στάνταρ ποσό. Που προφανώς θα υπάρχουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά για να κάνετε στην παραγωγή του προϊόντος, για να κάνετε κι εσείς αυτές τις επιλογές. Ναι, 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 ναι. Είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει κάθε μία από αυτές τις ποικιλίες.
Από εκεί και πέρα κάναμε μια προσαρμογή στο πριν της χαμηλής υγρασίας που δίνουμε. Μέχρι πέρσι η χαμηλότερη υγρασία πληρωνόταν με 4 λεπτά το κιλό επιπλέον. Φέτος αυτό έχει προσαρμοστεί στα 5 λεπτά επιπλέον για την χαμηλότατη υγρασία. Καθώς εμείς επιδοτούμε τη χαμηλή υγρασία κλιμακωτά. Δηλαδή ανάλογα με την υγρασία που το φέρει κάποιος, παίρνει κάποια επιπλέον χρήματα. Όσο χαμηλότερη, τόσο περισσότερα. Οπότε πλέον τα 4 λεπτά έγιναν 5 για τη χαμηλότερη υγρασία. Στο κομμάτι των ποικιλιών έχουμε προσθέσει 2 καινούργιες. Μία είναι η Φιλία της Delta Pine και μία είναι η 9048, η PRG 9048. Το καινούργιο είναι επίσης το πιλωτικό το πρόγραμμα που τρέχουμε στη Ροδόπη και το οποίο επιδοτεί τις υψηλές παραγωγές. Όποιος παραγωγός δηλαδή καταφέρει να παράγει περισσότερα από το πλαφόν που ορίζουμε εμείς, γιατί υπάρχει και μια ελάχιστη ποσότητα κιλών που πρέπει κάθε παραγωγός να παράξει. Πάνω από αυτή την ελάχιστη ποσότητα, όσο περισσότερα κιλά παράγει ο παραγωγός, πληρώνεται επιπλέον κάποια χρήματα. Για πρώτη φορά φέτος τρέχουμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης κατά τα πρότυπα Agro 2.1 και 2.2, όπου επιδοτούμε όποιον παραγωγό έχει πιστοποιηθεί με αυτά τα πρότυπα ή σε περίπτωση που δεν έχει πιστοποιηθεί και θέλει να πιστοποιηθεί, αναλαμβάνουμε εμείς όλο το κόστος της πιστοποίησης. Και πάνω σε αυτό μια πρόσφατη εξέλιξη είναι ότι και σε συνεργασία με την Κορτέβα τρέχουμε ειδικό πρόγραμμα πιστοποίησης, μάλλον ολοκληρωμένης διαχείρισης για την ποικιλία 3.18, και σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα όποιος παραγωγός καλλιεργεί 3.18 και θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης λαμβάνει 1 λεπτό επιπλέον σύν όλα τα άλλα που ισχύουν ούτως ή άλλως. Μια άλλη αλλαγή είναι ότι στο πρόγραμμα Certified Sustainable Fibromax, το οποίο είναι η ναυαρχίδα όλων των προγραμμάτων, όλων των ποικιλιών, να το πω έτσι, που τρέχουμε, υπήρχε μέχρι πέρσι το όριο του 30% για τα ξηρυκτικά στρέμματα. Δηλαδή κάθε παραγωγός που ήθελε να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούσε να ξεπερνάει το 30% τα ξηρικά του στρέμματα. Αυτό φέτος καταργείται, δηλαδή μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και παραγωγοί που έχουν μόνο ξηρικά χωράφια. Και αυτό γίνεται γιατί θέλουμε να δώσουμε μια κατεύθυνση και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εικόνα των ξηρικών χωραφιών της περιοχής, τα οποία είναι πάρα πολλά. Λίγο πολλές είναι οι αλλαγές για φέτος. Οι στόχοι για τη νέα χρονιά. Σίγουρα είναι η αύξηση του ποσοστού των παραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ήδη φέτος πάνω από τα μισά βαμβάκια που πήραμε ήταν ενταγμένα στο πρόγραμμα Cotton Plus. Ευελπιστούμε του χρόνου να φτάσουμε στο 70-75% και γιατί όχι σε ένα ή δύο ή τρία χρόνια να φτάσουμε το σύνολο των ποσοτήτων που λαμβάνουμε να είναι όλα στο Cotton Plus, για να μπορεί να δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερη αξία και να υπάρχει ποιοτικό προϊόν. Ναι. Δεύτερον, ένας άλλος στόχος είναι, όπως είπα και πριν λίγο, να βελτιώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την εικόνα των ξηρικών χωραφιών της περιοχής. Η Θράκη έχει πάρα πολλά ξηρικά χωράφια, τα οποία δυστυχώς, λόγω της έλλειψης νερού, δεν παράγουν το ίδιο ποιοτικά προϊόν με αυτό που παράγουν τα ποτιστικά, με συνέπεια να βρισκόμαστε πολλές φορές σε δύσκολη θέση όταν έρχεται η ώρα να τα διαθέσουμε στους αγοραστές. Γι' αυτό το λόγο στοχεύουμε φέτος να εντάξουμε όσο περισσότερα ξηρικά χωράφια γίνεται στο πρόγραμμα CSF, στο πρόγραμμα Certified Sustainable Fibromax, το οποίο τρέχουμε σε συνεργασία με την BAS. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καταργήσει και το όριο του 30% που είχαμε για αυτό το πρόγραμμα στα ξηρικά χωράφια και ευελπιστούμε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερη παραγωγή. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα για την επόμενη καλλιεργητική χρονιά? Κάποιες τάσεις για τις τιμές του σύσφουρου βαβακιού, διαφαίνονται κάποια πράγματα?
αυτή τη στιγμή γενικότερα επικρατεί μια αισιοδοξία η οποία οφείλεται σε δύο πράγματα. Ένα είναι το ότι η προηγούμενη χρονιά έκλεισε με πολύ θετικό πρόσημο για τους παραγωγούς τουλάχιστον του Cotton Plus, μέχρι και πριν μία ή δύο εβδομάδες που είχαν δυνατότητα να κλείσουν τιμή για την προηγούμενη χρονιά, κατάφεραν κάποιοι και, όπως είπαμε, πέτυχαν τιμή 9 ή και 10 λεπτά πάνω, οπότε αυτό έχει αφήσει σίγουρα μια γλυκιά γεύση. Και βέβαια διαπίστωσαν ότι το Cotton Plus είναι κάτι το οποίο όντως δίνει ένα καλύτερο εισόδημα και γι' αυτό στοχεύουν να αυξήσουν και τα στρέμματά τους του χρόνου, τα στρέμματα που θα ενταχθούν δηλαδή στο πρόγραμμα, αν όχι να τα εντάξουν και όλα. Το δεύτερο σημαντικό όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση, μάλλον το πώς φαίνονται τα πράγματα για τον χρόνο, είναι ότι λόγω της χρηματιστηριακής ανόδου του βαμβακιού υπάρχει μια αισιοδοξία όσον αφορά την επόμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή είναι δηλαδή αρκετά υψηλές οι χρηματιστηριακές τιμές. Είναι νωρίς να γνωρίζουμε πώς θα είναι το φθινόπωρο τα πράγματα, γιατί μεσολαβούν και 5-6 μήνες και παραπάνω βασικά. Αλλά η παραγωγή, η δική μας, του Cotton Plus βέβαια, έχουν τα εργαλεία στη διάθεσή τους για να εκμεταλλευτούν αυτή την άνοδο τώρα. Οπότε ήδη τώρα η τιμή έχει το 5 μπροστά, η τιμή που θα μπορούσε κάποιος να κλείσει ένα μέρος της παραγωγής του για τη νέα χρονιά, το οποίο αν το συγκρίνουμε με τις φετινές τιμές και λάβει κανείς υπόψη του ότι μπορεί εύκολα μέσα από τα πριμ που δίνουμε για τη χαμηλή υγρασία ή τις ποικιλίες να πάρει άλλα 5 ή 6 λεπτά, στο τέλος θα μιλάμε για τιμές που θα είναι υψηλότερες των τελευταίων πολλών ετών. Και ήδη μιλάμε για τις τιμές όπως έχουν σήμερα, τις χρηματιστηριακές τιμές όπως έχουν σήμερα. Τώρα δεν ξέρουμε, μπορεί σε μια εβδομάδα ή δύο να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Πώς βλέπετε, διαφαίνεται τι τάση θα υπάρχει στην περιοχή μας για την καλλιέργεια του βαμβακιού, δηλαδή με την έννοια, δεν ξέρω, την περσινή χρονιά ίσως είχαμε μία μείωση των στρεμμάτων τα οποία καλλιεργήθηκαν στην περιοχή. Για την φετινή χρονιά φαίνεται ότι να έχουμε μία ανάκαμψη? Η εικόνα αυτή και η εκτίμηση αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Σίγουρα πριν 2 ή 3 μήνες η εκτίμηση ήταν ότι θα έχουμε μια μείωση στη Θράκη γύρω στο 10%. Η αλήθεια είναι ότι τώρα με την αισιοδοξία που επικρατεί και με το ότι γενικά τα πράγματα στο βαμβάκι φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα από ότι τα τελευταία 2 χρόνια, μπορεί και 3, υπάρχει εικόνα ότι μάλλον δεν θα είναι τόσο μεγάλη η μείωση. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει μια μικρή μείωση, αλλά πιθανόν όχι σημαντική. Τα τελευταία χρόνια είχαμε τα προβλήματα με το σκουλίκια, είχαμε μετά το πρόβλημα με την πανδημία και έτσι εμπόδισε πολλούς παραγωγούς να μπορέσουν να συνεχίσουν την καλλιέργεια, κάναν και κάποιες επιλογές. Φαίνεται όμως ότι και αυτό το πρόγραμμα, το Cotton Plus, δίνει αβάντες και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη βελτίωση των εισοδημάτων. Σίγουρα. Πλέον μπορούμε να μιλήσουμε και με νούμερα. Δηλαδή δεν είναι στον αέρα το ότι υπάρχουν κάποια επιπλέον ποσά ή δεν είναι γενικότητες. Συγκεκριμένα σε εμάς το 75% των παραγωγών, δηλαδή 3 στους 4 που ήταν ενταγμένοι στο Cotton Plus, πήραν 3 με 7 λεπτά επιπλέον. Και αυτό με δικές τους επιλογές. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι η τιμή αυτή προέκυψε από δικές τους επιλογές. Δεν ήταν προϊόν κάποιας κατηδίαν συνεννόησης ή κάποιας προτίμησης ή εκτίμησης στο πρόσωπό τους. Ήταν καθαρά δικές τους επιλογές και ίσχυαν για όλους. Από το μικρότερο παραγωγό που παράγει 8 τόνους βαμβάκι μέχρι το μεγαλύτερο που μπορεί να παράγει κάποιες εκατοντάδες τόνους.
είναι με βάση αυτό το προγραμματισμό που μας είπατε και πριν, τις επιλογές που έχουν, να επιλέξουν πότε, πώς μπορούν να αρχίσουν να διαπραγματεύονται με εσάς, τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν και ποια ποικιλία θα βάλουν. Δηλαδή, είναι σύνθετο το πρόβλημα. Και εσείς, αν έρθει ένας παραγωγός, μπορείτε να του δώσετε αυτή την υποστήριξη, τις αντίστοιχες συμβουλές που χρειάζεται για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε όχι μόνο συμβουλές, κυρίως στο κομμάτι της ενημέρωσης, να είμαστε διαρκώς πάνω από τον παραγωγό, γιατί ο ενημερωμένος παραγωγός είναι αυτός που στο τέλος μπορεί να πάρει και τις σωστές ή μάλλον τις σωστότερες αποφάσεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ποιες είναι οι τάσεις, αν η αγορά ανεβαίνει, αν η τάση είναι πτωτική, γενικά να είναι ενημερωμένος. Όσον αφορά τις συμβουλές, τις καλλιεργητικές, σαφώς και έχουμε μια ομάδα γεωπόνων η οποία είναι συνεχώς στη διάθεση των παραγωγών, αλλά βέβαια είναι και επιλογή προσωπική του καθένα παραγωγού. Έχετε καινοτομήσει και σε άλλα ζητήματα, κύριε Κουρούδη, δράτω με τις ευκαιρίες να πω και αυτό. Έχετε μπει και στα χωράφια της Εφιούς Γεωργίας με την έννοια ότι έχετε αναπτύξει και ένα δίκτυο σε συνεργασία με εταιρείες για να κάνετε μια προσέγγιση στο ύψος του νερού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις καλλιέργειες για την εξοικονόμηση του ύδατος. Πολύ σημαντικά θέματα και μεγάλη σημασία. Βεβαίως, το κομμάτι της Εφιούς Γεωργίας είναι κάτι πολύ σημαντικό, ιδίως στις υπόλοιπες χώρες πλέον θεωρείται σχεδόν δεδομένο στις μεγάλες χώρες παραγωγής βαμβακιού. Στην Ελλάδα, όταν το πρωτοξεκινήσαμε πριν 3 ή 4 χρόνια, δεν είχε εφαρμοστεί κάτι τέτοιο στην βαμβακοκαλλιέργεια. Πρώτα εδώ εφαρμοστήκε στη Ροδόπη. Είναι σε συνεργασία με την Europublic. Αυτή είναι ουσιαστικά η εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία. Εμείς απλώς βρίσκουμε τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Σίγουρα είναι κάτι σημαντικό. Σίγουρα εκεί αυτό είναι το μέλλον, τουλάχιστον για εμάς, γιατί αλλού αυτό είναι το παρόν. Και εννοείται ότι είμαστε παραπάνω από διαθέσιμοι και πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε, μάλλον σε αυτή την κατεύθυνση. Αν κάποιος παραγωγός θέλει να εφαρμόσει τέτοια συστήματα Εφιούς Γεωργίας ή κάτι αντίστοιχο, να του παρέχετε την αντίστοιχη υποστήριξη και ενημέρωση για τα ζητήματα σε ό,τι έχει τουλάχιστον σχέση με την βαμβακοκαλλιέργεια. Ναι. Κύριε Κουρούδη, επειδή φτάνει στο τέλος του χρόνου μας, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Όχι, νομίζω περιγράψαμε ποιο είναι το πρόγραμμα, ποια είναι τα ωφέλη. Σίγουρα μπορεί ο καθένας να ρωτήσει και τους συναδέλφους παραγωγούς που ήταν ενταγμένοι στο Cotton Plus τι ωφέλη είδαν και σε τι ύψος έφτασαν αυτά τα ωφέλη, τουλάχιστον όσο μιλάμε για τα οικονομικά κριτήρια. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, οι επιλογές ξεκινάνε τώρα. Δηλαδή, η τιμή της επόμενης χρονιάς καθορίζεται τώρα. Από τώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο που κάνετε, που είναι αντανακλά και σε όφελος και στους παραγωγούς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για το χρόνο που διαθέσατε. Είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε την ενημέρωση στους παραγωγούς, σαν εκπομπή για το αγροτικό βήμα, να δίνουμε όσο γίνεται την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση για τα ζητήματα που τους αφορούν καθημερινά. Δεν χρειαζόμαστε συγχαρητήρια, απλά είναι υποχρέωσή μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα συνεχίσουμε με θέματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Στο δεύτερο ημίωρο θα συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Στουπή, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι και γεωπόνος.
για το πρόγραμμα αυτό της συμβουλευτικής. Είχαμε πει μερικά πραγματάκια από την προηγούμενη εκπομπή. Θα δούμε τώρα έτσι πιο αναλυτικά το πρόγραμμα που αφορά τις γεωργικές συμβουλές. Ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις τους παραγωγούς. Πάμε όμως τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στην συνέχεια τα επόμενα θέματα της εκπομπής μας. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το ημίωρο θα συζητήσουμε για το Εθνικό Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Συνομιλητής μας είναι ο κύριος Νίκος Στουπής, γεωπόνος και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλησπέρα κύριε Στουπή. Καλησπέρα κύριε Κυλίμο, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και στην όμορφη Θράκη. Αφού σας ευχαριστήσω που είσαστε σήμερα μαζί μας για να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερη ενημέρωση για ένα σημαντικό πρόγραμμα που αφορά τους αγρότες, να κάνω την πρώτη ερώτηση. Τι είναι αυτό το περιβόητο Εθνικό Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών? Υποτίθεται ότι είναι ένα σύστημα που η χώρα έπρεπε να έχει ρυθμίσει και οργανώσει από πολύ νωρίτερα. Αυτό έγινε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2017 και πάνω σε αυτό το σύστημα που ουσιαστικά είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα με σκοπό την υποστήριξη των γεωργών και των εκμεταλλεύσεών τους για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεών τους. Πάνω σε αυτό το σύστημα θα μπορούσε να πατήσει το μέτρο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το μέτρο 2, το λεγόμενο της συμβουλευτικής. Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση, μετά από, στη δεύτερη φάση να το πούμε έτσι, υλοποίησης και προετοιμασίας του μέτρου 2 της συμβουλευτικής. Προηγήθηκε πριν ένα περίπου χρόνο η πρώτη φάση που ήταν η δημιουργία του Μητρώου των Γεωργικών Συμβούλων, οι οποίοι πιστοποιήθηκαν μετά από μια διαγωνιστική διαδικασία παρακολούθησης διαδικτυακά κατά βάση επιμόρφωσης, και αφού πέρασαν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι επιτυχημένα τις εξετάσεις, διαμορφώθηκε το Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων. Σήμερα βρισκόμαστε στην αρχή, το τονίζω, της δεύτερης φάσης, η οποία είναι η φάση διαβούλευσης για να βγει ο διαγωνισμός που θα πιστοποιήσει τις δομές μέσω των οποίων οι Γεωργικοί Σύμβουλοι θα παρέχουν τις Γεωργικές Συμβουλές. Στην πορεία υποτίθεται θα γίνει η τρίτη φάση που θα είναι η προκήρυξη αυτή καθεαυτή του μέτρου με το οποίο θα επιλεγούν οι γεωργοί οι οποίοι θα τύχουν των προνομίων της Γεωργικής Συμβουλευτικής. Είμαστε λοιπόν σε νηπιακά βήματα της δεύτερης φάσης, διότι η διαβούλευση υποτίθεται θα κρατήσει μέχρι αρχές Μάρτη για να λάβει το Υπουργείο και οι διαχειριστικές αρχές τις παρατηρήσεις της κοινωνίας των αγροτών, των συμβούλων και τα λοιπά, για να μπορέσει να διαμορφωθεί η υπουργική απόφαση που θα προκηρυχθεί η πιστοποίηση των δομών. Πρακτικά δηλαδή στην καινούργια καλλιεργητική περίοδο δεν φαίνεται να προχωράει. Νομίζω ότι μιλάμε για ένα σύριαλ. Θα μου επιτρέψετε να έχω πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις και αφεαυτού και από τα κενά της ασάφειες που έχει η ίδια η προδημοσίευση, δεν είμαι προσωπικά πεισμένος εάν πρόκειται για μια ενσυνείδητη και οργανωμένη προσπάθεια να φτάσουμε στην τελευταία φάση προκήρυξης του μέτρου ή απλά βρισκόμαστε σε μια φάση που η πολιτική ηγεσία θέλει να δείξει ότι παράγεται κάποιο έργο σε ένα από τα πιο καθυστερημένα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και μάλιστα με διαθέσιμο περίπου 80 εκατομμύρια. Το μέτρο στην αρχή είχε προβλεφθεί για 130 εκατομμύρια, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί στα 80. Ας ελπίσουμε ότι όταν θα προκηρυχθεί θα υπάρχουν αυτά. Αλλά όπως σας είπα, φοβάμαι αν πρόκειται για κινήσεις επικοινωνιακές και εντυπωσιασμού εν ώψη ανάληψης της νέας πολιτικής ηγεσίας ή πραγματικά για μια προσπάθεια ότι θέλουν να επιταχύνουν να γίνει το μέτρο. Η όλη προϊστορία με πείθει για το πρώτο και όχι για το δεύτερο σενάριο. Ας ελπίζω όμως να βλέπω το ποτήρι μισοάδιο και να είμαστε όντως σε μια φάση που πραγματικά αυτό το πολυπόθητο μέτρο που τόσο ανάγκη το έχει η ελληνική γεωργία
που τόσο ανάγκη το έχουν οι Έλληνες αγρότες και οι Έλληνες επιστήμονες μπορούν να το προσφέρουν, να βρει σάρκα και οστά. Ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι από αυτό το πρόγραμμα και με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τους ωφελούμενους είναι καθαρά ότι είναι γεωργοί και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Το πρόγραμμα βέβαια αφορά τις δομές παροχές γεωργικών συμβούλων που είπαμε πρέπει να δημιουργηθούν και αυτούς καθ' αυτούς τους γεωργικούς συμβούλων. Δυστυχώς από την προδημοσίευση του μέτρου δεν προκύπτει το με ποια κριτήρια και με ποιους όρους θα επιλεγούν οι ωφελούμενοι. Η προδημοσίευση αφορά καθαρά τις δομές που θα προσφέρουν τις συμβουλές και κριτήρια έχουμε μόνο ως προς αυτές, δηλαδή με ποια κριτήρια θα επιλεγούν. Δηλαδή, οι δομές και όχι οι ωφελούμενοι. Συζητάμε δηλαδή για αυτούς οι οποίοι θα δίνουν τις συμβουλές. Ποιες θα είναι οι δομές οι οποίες θα δίνουν τις συμβουλές? Ακριβώς. Η προδημοσίευση αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία μέσω της οποίας θα επιλεγούν οι δομές οι οποίες θα παρέχουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Βέβαια στην προδημοσίευση αυτή εξ ανάγκης προσδιορίζονται και οι κατηγορίες των συμβουλών. Να δούμε ένα-ένα. Ποια κριτήρια πρέπει να πληρεί κάποιος για να είναι πάροχος συμβουλών? Σύμφωνα με την διαβούλευση που έχει βγει, μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα του οικονομικού δικαίου, είτε φυσικά πρόσωπα είτε οντότητες νομικές οικονομικές. Προϋπόθεση είναι να έχουν εταιρική έδρα την Ελλάδα, να διαθέτουν ένα επαρκές προσωπικό και την ανάλογη υποδομή, που όμως και σε αυτά τα ζητήματα υπάρχουν πάρα πολλές ασάφειες. Για παράδειγμα, δεν είναι καθαρό πώς ακριβώς θα γίνει η δραστηριοποίηση σε επίπεδο περιφερειών. Υπάρχει μια προσέγγιση που λέει ότι μπορεί να έχεις μέχρι δύο περιφέρειες. Είναι ένα θέμα αυτό προς συζήτηση. Πώς μπορείς να απαγορεύσεις μια δραστηριότητα, το που θα ανοίξει κάποιος τα υποκαταστήματά του ή πώς θα είναι η έδρα του. Βάζει ένα θέμα ότι θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο γεωπόνους η δομή για να μπορεί να καλύψει συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και να έχει έναν γεωργικό οικονομολόγο ή έναν οικονομολόγο γενικά για θέματα στον τομέα της γεωργικής οικονομίας. Εδώ υπάρχει μια ένσταση από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, διότι αλλιώς έχει προκύψει η πιστοποίηση των γεωργικών συμβούλων. Εκεί δεν υπήρχαν οικονομολόγοι. Τώρα πώς θα ξαναγυρίσουν να εντάξουν για αυτή την κατηγορία είναι άγνωστο. Βάζει μία εξαίρεση ότι εξαιρεί τους κτηνίατρους ότι μπορούν να συνεργάζονται με περισσότερες από έναν πάροχο με ανώτατο όριο τους τρεις, ενώ οι γεωπόνοι θα πρέπει να είναι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μία δομή. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο προτείνει και επιμένει ότι θα πρέπει να προσθεθούν στις εξαιρέσεις οι δασολόγοι και οι γεωλόγοι, γιατί είναι ειδικότητες οι οποίες σε επίπεδο γεωργικών συμβούλων είχαμε πολύ μικρό αριθμό πιστοποιημένων. Υπάρχει το μεγάλο θέμα των αιρεσιμοτήτων που βάζει η διαβούλευση, δηλαδή απαγορεύεται η δομή να έχει ως μέτοχο ή ως προσωπικό κάποιον ο οποίος ασχολείται με την εμπορία των γεωργικών προϊόντων, έστω και αυτές αν είναι ζωοτροφές ή αν ασκεί εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Είναι ένα θέμα αυτό. Αυτή τη στιγμή η συμβουλευτική σε ό,τι αφορά στα θέματα της φυτοπροστασίας κατά βάση γίνεται μέσω των γεωπονικών καταστημάτων. Είναι ένα θέμα δηλαδή αν κάποιος για τη νομική βάση όλων αυτών των θεμάτων που γίνονται. Δεν καλύπτεται το βασικό που πρέπει να καλύπτεται, δηλαδή μια δομή για παράδειγμα μέχρι πόσες συμβουλές μπορεί να δίνει ετήσια για να μην γίνει, για να γίνεται η συμβουλευτική επί της ουσίας και να μην είναι βιομηχανία παροχής συνταγών και συμβουλών στο χαρτί. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο για παράδειγμα από μια μελέτη που έχει κάνει σε σχέση με τις υφιστάμενες συμβουλευτικές δομές θεωρεί ότι ένα όριο της τάξης των 1.000 συμβουλών ανά έτος από μια δομή θα ήταν ένα όριο που θα μπορούσε να συζητηθεί. Άρα και μόνο με αυτά που σας είπα καταλαβαίνετε ότι και αυτό καθ' αυτό το θέμα των προϋποθέσεων για την πιστοποίηση των δομών έχει αρκετές ασάφειες, αρκετά κενά
και πράγματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Ποιες είναι οι κατηγορίες των επιλέξιμων συμβουλών? Μιλάμε για επιλέξιμες κατηγορίες, τις οποίες μιλάει το μέτρο, έτσι, γιατί στο Εθνικό Σύστημα Συμβουλευτικής μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί δηλαδή και με απόφαση υπουργό και, και του Υπουργείου να αλλάζει αυτό το πακέτο. Σε ό,τι αφορά όμως αυτό καθ' αυτό το μέτρο στο οποίο θα είναι επιδοτούμενοι όσοι θα λάβουν μέρος, θα συμμετάσχουν, θα επιλεγούν από τους γεωργούς, είναι 6 συγκεκριμένα τα πακέτα. Το ένα πακέτο σχετίζεται με τις καλές και ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον. Ένα δεύτερο πακέτο συμβουλών είναι αυτό που σχετίζεται με τη διαχείριση των νερών, είτε με την αξιοποίησή τους, είτε με τη χρήση τους, είτε με την εναλλακτικότητά τους. Ένα τρίτο πακέτο αφορά συμβουλές σε σχέση με την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη φυτική παραγωγή. Ένα τέταρτο πακέτο αφορά αυτό καθ' αυτό συμβουλές σε σχέση με το μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Ένα πέμπτο πακέτο αφορά το κομμάτι των μέτρων που τρέχουν των φυλοπεριβαλλοντικών, και ένα τελευταίο και πολύ σημαντικό πακέτο είναι το πακέτο που αφορά τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος. Εδώ αναφερόμαστε στην τεχνική υποστήριξη για την υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομιών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τον τεχνολογικό τους εξυγχρονισμό. Μιλάμε για συμβουλές σε σχέση με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης της καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σε σχέση με το πώς θα μειωθεί το κόστος παραγωγής, πώς θα αυξηθεί το οικογενειακό εισόδημα με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης, με συμβουλές σε σχέση με τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, πώς θα μπορούν να βρουν δίωδο και διέξοδο στην αγορά, και σε σχέση με εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που για πρώτη φορά θα ξεκινήσουν να δημιουργήσουν την γεωργική τους δραστηριότητα. Όπως σας είπα, μεγάλη μέγιστη ασφάλεια στο κομμάτι αυτό, ασάφεια, είναι το με ποια κριτήρια και πώς θα γίνει η επιλογή των γεωργών που θα γίνουν δικαιούχοι αυτών των συγκεκριμένων πακέτων συμβουλών. Δηλαδή, αν για παράδειγμα βρεθεί το Σύλλογο των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, λέμε εν δυνάμει που μπορούν να τύχουν του ευεργετήματος, είναι περίπου 235.000. Καταλαβαίνετε ότι αν ταυτόχρονα έρθουν 235.000, τα 80 εκατομμύρια με βάση τον τιμοκατάλογο που υπάρχει των συμβουλών κτλ. Και με βάση τη δυνατότητα το πόσες συμβουλές μπορεί να πάρει ένας γεωργός, όχι μόνο δεν φτάνουν. Μιλάμε από την όλη ιστορία ότι τα 80 εκατομμύρια κατά μέσο όρο, άντε να φτάσουμε τις 50.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, κατά μάξιμο. Άρα λοιπόν, τι θα γίνει αν έχουμε περισσότερους από 50.000 και τα λεφτά δεν φτάνουν? Θα πρέπει άρα να πάμε σε βαθμολογίες, σε κριτήρια. Όλα αυτά είναι τεράστια ασάφεια που δεν ξέρω αν τα αφήνουν όλα να πάμε για την προκήρυξη του μέτρου στην τρίτη φάση και πάμε εκεί ξανά σε διαβούλευση κτλ. Μάλλον θα επιβεβαιωθεί το κακό σενάριο ότι δεν μιλάμε ότι στα σοβαρά έχουν σκεφτεί να προκηρυχθεί το μέτρο. Από αυτήν την γκάμα των συμβουλών, πόσες συμβουλές μπορεί να έχει δικαίωμα ο παραγωγός να επιλέξει? Ο παραγωγός έχει δικαίωμα να επιλέξει μέχρι τρεις, όχι να επιλέξει, να ζητήσει, αλλά μπορεί και να λάβει τελικά μέχρι τρία πακέτα συμβουλών, τρεις συμβουλές. Και σε χρονικό διάστημα πόσο? Είναι μέχρι τη λήξη όλου του προγράμματος. Το πάμε βάση, ήδη έχουμε μπει, περάσαμε το 20 που έληξε η προγραμματική περίοδος, έχουμε άλλα τρία χρόνια μέχρι το Δεκέμβρη του 23, μέχρι να έχει αποπληρωθεί το κάθε μέτρο. Δηλαδή, άρα καταλαβαίνετε ότι αν πάμε με αυτή τη λογική νωρίτερα από του χρόνου το 22, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει προκηρυχθεί το μέτρο, άρα σίγουρα θα μιλάμε για 1-2 χρόνια διάρκεια υλοποίησης. Και μέσα σε αυτό το 1-2 χρόνια θα έχει τη δυνατότητα για τρεις συμβουλές δηλαδή? Για τρεις συμβουλές, ναι. Ούτε καν έχει ξεκαθαριστεί αν μπορεί με τη μία, με το ένα αίτημά του να ζητάει τρεις ή να ζητάει μία ή να ζητάει δύο.
Δεν έχει καν διευκρινιστεί, σας λέω, εάν θα πάμε σε προκήρυξη ενδιαφέροντος, εκδήλωση ενδιαφέροντος των γεωργών ή για παράδειγμα, γιατί ακούγονται και διάφορα τέτοια σενάρια, οι ίδιες οι δομές αφού επιλεγούν, αυτές θα επιλέξουν με δικά τους κριτήρια, αφού πάρουν να διαχειριστούν το ποσό που αναλογεί για την υλοποίησή τους, να επιλέξουν αυτοί τους παραγωγούς. Με ποιες διαδικασίες και αυτό ακόμα είναι άγνωστο. Αυτό ακούγεται σαν μια φωτοτυπία του πολύ παλιότερου προγράμματος συμβουλών που είχε βγει για 5.000 παραγωγούς που ήταν στην ουσία κόβουμε τιμολόγια. Αυτό θα είναι το ολέθριο σενάριο. Αν συμβεί στο όνομα, δηλαδή είναι προτιμότερο να φτάσουμε εκεί να μην προκηρυχθεί καθόλου το μέτρο. Ας πάρουν την πολιτική ευθύνη αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και να οργανωθεί καλύτερα στην επόμενη φάση. Το κόστος της Γεωργικής Συμβουλής πώς καθορίζεται, κύριε Στουπί? Ανάλογα με το πακέτο έχει δοθεί από τη Διαχειριστική Αρχή κάποια μελέτη που έχει τελειώσει. Στη διαβούλευση έχει προσδιοριστεί. Κατά μάξιμουμ είναι τα 1.500 ευρώ. Δεν μπορεί δηλαδή μια συμβουλή να περάσει τα 1.500 ευρώ. Περίπου κυμαίνεται το πραγματικό της κόστος στα 800 ευρώ, που αυτό μπορεί να προσαυξάνεται ανάλογα με τις δυσκολίες του γεωργού να πάρει τη συμβουλή, χιλιομετρικές αποστάσεις, με το αν υπησέρχονται άλλα κόστη μέσα, π.χ. κόστος εδαφολογικής ανάλυσης, κόστο ελέγχου υπολοιμάτων κτλ. Είναι 100% επιδοτούμενη η συμβουλή. Το κόστος για τον αγρότη είναι μηδενικό. Αυτοί οι οποίοι θα επιλεγούν, που σας είπα δεν ξέρουμε καν τη διαδικασία, το πώς θα φτάσουμε να γίνουν λήπτες, ποιοι γεωργοί και με ποια κριτήρια θα γίνουν λήπτες των γεωργικών συμβουλών, αυτοί που τελικά θα φτάσουν να τις πάρουν από 1 έως 3 δεν θα έχουν κόστος. Κύριε Στουπί, αναφερθήκατε ότι το προϋπολογισμός είναι 80 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθεί το σύνολο των παραγών οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκες από 1 έως 3 συμβουλές. Σε τι ύψους θα έπρεπε να είναι ο προϋπολογισμός? Κοιτάξτε, αν πάνε κατά μέσο όρο, αν πούμε ότι θέλαμε μία συμβουλή, 235.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επί 1.500 που έχουν προσδιορίσει, άρα αντιλαμβάνεστε ότι θέλαμε 300 τόσα εκατομμύρια. Το μεγάλο θέμα, σας είπα, είναι όμως... Δεν έχει διασαφινιστεί καν το πώς θα πάμε, δηλαδή αυτός ο προϋπολογισμός έστω για τα 80 εκατομμύρια θα μοιραστεί αναπεριφέρεια. Και άρα, που αυτό είναι το λογικό που καταλαβαίνω, γιατί κάθε περιφέρεια ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης της γεωργίας της έχει και ανάλογα με το ποιοι κλάδοι της ή ποια προβλήματα συναντάει περισσότερο στη γεωργία και έχει ανάγκη συμβουλευτικής. Αυτό θα πρέπει οριζόντια να το κρίνει το Υπουργείο με βάση και τις μελέτες των περιφερειών, τις μελέτες ΡΙΣ που λέγαμε ότι είχαν γίνει, τις έξυπνες εξειδίκευσης που καθόριζε και το στρατηγικό προσανατολισμό κάθε περιφέρειας. Άρα από εκεί μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και να πει ποιες είναι οι πραγματικές της ανάγκης σε συμβουλευτική. Άλλες θα έχουν στη ζωική παραγωγή μόνο, που είναι κτηνοτροφικές. Άλλες που έχουν προχωρήσει λίγο την καινοτομία, άρα θα έχουν ανάγκες σε θέματα καινοτομίας. Άλλες που τα νερά τους είναι υποβαθμισμένα και τα λοιπά στη γεωργική παραγωγή θα έχουν ανάγκη με τα νερά. Άλλες εκεί που έχουμε κτηνοτροφία θα έχουν σχέση με το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών, πώς θα μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα κτλ. Αυτό κάποιος πρέπει να το προσδιορίσει και με κάποιους δείχτες, οι οποίοι ακόμα υπάρχει τεράστια ασάφεια όπως σας είπα, πρέπει να προσδιοριστεί ένα ποσό για κάθε περιφέρεια και η κάθε περιφέρεια με βάση τις μελέτες και τις ανάγκες της να προσδιορίσει ποια από τα πακέτα των συμβουλών συγκεκριμένα θα προωθήσει στην περιφέρειά της. Αυτά είναι όλα ακόμα όμως αδιευκρίνηστα. Το θέμα είναι οι περιφέρειες. Έχουν αντίστοιχες μελέτες οι οποίες δεν μπορούν να προσδιορίζουν. Υπάρχουν οι μελέτες ΡΙΣ που λέμε, γιατί έχουν και αντίστοιχες δράσεις. Είναι η έξυπνη εξειδίκευση που λέμε, στις οποίες αποτυπώνονται, τουλάχιστον σε επίπεδο αφού έχει προηγηθεί μια ανάλυση για τις ανάγκες τους, η στρατηγική που πρέπει να έχουν για την επόμενη περίοδο. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το πακέτο της συμβουλευτικής, βέβαια, αυτό το πακέτο, μάλλον το εθνικό σύστημα, θα έρθει και θα κουμπώσει πάρα πολύ καλά με τις προϋποθέσεις που συζητάμε για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική.
Είδατε ότι ήδη η κουβέντα γίνεται, πέρα από τα δικαιώματα, πώς, αν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν, πέρα από την ενιαία ενίσχυση, πώς θα δοθεί, στα κριτήρια πια υπησέρχονται πια δύο παράγοντες, καινοτομία, ψηφιοποίηση και κλιματική αλλαγή, που είναι στον πυρήνα του πακέτου της συμβουλευτικής, όπως σας είπα πριν. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Νομίζω σας είπα από την αρχή, τεράστιες ασάφειες, να μην σας μιλήσω και για άλλα πράγματα, απλά δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει ένα φερέγγιο σύστημα συμβουλευτικής, πρωτίστως πρέπει να μιλάει για την αξιολόγηση της συμβουλευτικής, για την αξιολόγηση των συμβουλών που δίνονται, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συμβουλών, για την αξιολόγηση των δομών, για την αξιολόγηση των ίδιων των γεωργικών συμβούλων. Τέτοιο σύστημα δεν έχει προσδιοριστεί. Και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να είναι και ψηφιοποιημένα. Ας πούμε, μια καλή συμβουλή που είχε ένα καλό αποτέλεσμα, πώς θα διαχυθεί, η οποία εφαρμόστηκε στην Κρήτη, πώς θα φτάσει να την κάνει ως καλή πρακτική ο Γεωργός στον Εύρο. Άρα θέλεις ένα πληροφοριακό σύστημα στο οποίο θα υπάρχει το αποθετήριο, θα υπάρχει η αξιολόγηση της συμβουλής, θα μπορεί να γίνει η διάχυση του αποτελέσματος αυτός και έτσι να γίνει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για το σύνολο της γεωργικής παραγωγής. Εντοπίζετε και άλλα κενά και ασάφειες, κύριε Στουπή, σε αυτό το κείμενο της διαβούλευσης? Και το γεωτεχνικό, σας είπα αρκετά στο διάστημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, τώρα δεν πιστοποιήθηκε μία δομή και πήρε κάποιες συμβουλές, ή δεν απορροφούνται τα χρήματα από μία περιφέρεια, ή δεν απορροφούνται από ένα πακέτο συμβουλών. Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή? Δεν μπορεί στην πορεία μία δομή η οποία φεύγει από τη μέση που έχει αξιολογηθεί. Τι θα γίνει, θα μείνει χωρίς συμβουλευτική μετά η συγκεκριμένη περιφέρεια? Ας πούμε, είπαμε για το θέμα της αξιολόγησης. Ή αναφέρει στην προδημοσίευση CAD, οικονομικούς δηλαδή κωδικούς που ανοίγει κάποιος στην έναρξη επαγγέλματος στην εφορία. Είναι αποκλεισμένες πάρα πολλές ειδικότητες CAD που ήδη τα μελετητικά γραφεία έχουν. Δεν ξέρω αν όλες αυτές τις ασάφειες και τα κενά μπορεί να τα καλύψει η διαβούλευση. Και κυρίως σας είπα, το μεγάλο κενό είναι, τα αφήνουμε όλα για την τρίτη φάση, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο, εντάξει. Έκανε 1,5 χρόνο ο ΕΛΓΟ να πιστοποιήσει και να φτιάξει το Μητρό, αν δεν με απατούν οι ημερομηνίες, δεν με απατάει η μνήμη μου, μέχρι να φτιαχτεί το Μητρό από τότε που πρωτοξεκίνησε. Αν θέλουμε άλλον 1,5 χρόνο να φτιάξουμε το Μητρό των δομών, γιατί εδώ πια δεν είναι μόνο διαδικτυακά, δηλαδή θα πρέπει να γίνει π.χ. επισκέψεις στις δομές, να δουν, έχουν αυτό το προσωπικό. Ο χώρος ο οποίος έχουν είναι αυτός που πρέπει να είναι για να παρέχει συμβουλευτική. Ο έλεγχος των προσόντων δηλαδή των παροχών. Των προϋποθέσεων που θέτει η ίδια η διαβούλευση και που μετά θα θέσει η διαγωνιστική διαδικασία. Κάποιος πρέπει να την κάνει αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει πρόβλεψη, ποιος θα κάνει τον έλεγχο? Υποτίθεται ότι αυτό είναι του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Με όλες τις αδυναμίες, τα κενά που έχει, την έλλειψη εμπειρίας σε αυτά τα πράγματα. Γιατί προφανώς πρέπει να θεσπιστούν και διαδικασίες από τον ίδιο τον ΕΛΓΟ που θα πάει να πιστοποιήσει. Δεν γίνεται. Και να είναι διαφανής όλη αυτή η διαδικασία, αντικειμενική και ισότιμη για όλους. Δεν γίνεται καμιά συζήτηση όμως από την πλευρά του ΕΛΓΟ για αυτά τα ζητήματα. Αναφερθήκατε, έγιναν οι πιστοποιήσεις των συμβούλων. Δεν έχω υπόψη μου αν γίνεται συζήτηση, αλλά για παράδειγμα να σας πω τώρα μια άλλη ασάφεια. Ας πούμε, αναφέρεται στο η διαβούλευση ότι φορείς παροχής υπηρεσιών, δομής, θα μπορούν να είναι και δημόσιος φορέας. Και πέστε μου εσείς τώρα, πώς θα γίνει ο δημόσιος φορέας, ο οποίος χρηματοδοτείται, ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος χρηματοδοτεί το μισθός του από το δημόσιο, θα ξαναπληρώνεται από το πρόγραμμα για να παρέχει κάτι που, αφού είναι δημόσιος υπάλληλος, πρέπει να το παρέχει δωρεάν? Μάλιστα. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά πράγματα που σας είπα. Αντικρουόμενα αυτά τα ζητήματα. Εγώ μπορώ να δικαιολογήσω, επειδή είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, δεν έχει ξαναπερπατήσει, άρα προφανώς θα διαβούμε καινούριους δρόμους. Έχουμε καθυστερήσει όμως πάρα πολύ
και ο τρόπος, ενώ θα μπορούσε και έχουν πέσει στο τραπέζι πάρα πολλές προτάσεις, οι οποίες δεν βλέπω να λαμβάνονται υπόψη έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, τουλάχιστον στο υποδιαβούλευση κείμενο. Θα θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε Στουμπίπηδη? Δυστυχώς φτάνει ο χρόνος μας προς το τέλος του. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι δυστυχώς η όλη κουβέντα και της διαβούλευσης, ξαναέρχομαι δηλαδή σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι διατηρώ τρεις μεγάλες επιφυλάξεις, ότι έχουμε μικρό χρόνο προετοιμασίας και υλοποίησης των δεδομένων και των ασαφιών που σας προσδιόρισα πριν. Έχω σοβαρές επιφυλάξεις για τις δυνατότητες του ΕΛΓΟ και των υπηρεσιών να τρέξουν σε τόσους σύντομους χρόνους που απομένουν για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην τελική φάση, και έχω και πολύ μεγάλη επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το αν θα καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα σωστό πληροφοριακό σύστημα που είναι αναγκαίο με τα χαρακτηριστικά που σας είπα, για να μπορούμε να έχουμε την ιχνηλασιμότητα της Συμβουλής, να μπορούμε να έχουμε την αξιολόγηση της Συμβουλής και τη διάχυσή της ως καλή πρακτική. Με αυτή την έννοια επιφυλάξεις μου λέω ότι υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να εκφυλιστεί όλη αυτή η κατάσταση ή οριστικά να ματαιωθεί. Τουλάχιστον η πρότασή μου θα ήταν να ξεκινήσει ουσιαστικά, έστω και πιλωτικά, λίγο να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη προγραμματική περίοδο, να έχουμε συλλέξει εμπειρίες, ώστε στην επόμενη προγραμματική περίοδο αυτό το μέτρο να είναι το πρώτο το οποίο θα προκηρυχθεί, ώστε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή να έχει κάνει συμβουλευτική σε μια γεωργική εκμετάλλευση και σε έναν αγρότη, ώστε να ξέρει αυτός και να τον έχει καθοδηγήσει σε ποια μέτρα στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα πρέπει να ζητήσει χρηματοδότηση. Δηλαδή το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής να είναι ως τελικό να προσανατολίζει τον ίδιο γεωργό στις ανάγκες πια στο τι επενδύσεις πρέπει να κάνει στη γεωργική του εκμετάλλευση. Δυσίωνα τα πράγματα με την προοπτική και της καινούργιας ΚΑΠ, το κομμάτι αυτό της συμβουλευτικής. Έτσι αλλιώς με την καινούργια ΚΑΠ θα πορευτούμε. Όσο πιο έτοιμοι πάμε σε επίπεδο υποδομής, όπως είναι του να έχουμε φτιάξει και υλοποιήσει το σύστημα της συμβουλευτικής, και όσο βέβαια πιο οργανωμένα και ως πολιτεία και κυβέρνηση πάμε στις τελικές διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση των προτάσεων για τη νέα ΚΑΠ, τόσο καλύτερα για την ελληνική γεωργία και τους Έλληνες αγρότες. Κύριε Στουμπί, θέλω να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας σήμερα στο Αγροτικό Βήμα, για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να σας ευχηθώ και προσωπικά καλή επιτυχία, αλλά και συλλογικά, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος συλλογικά δίνει τις μάχες του και για το όφελος του πρωτογενή τομέα και ξεχωριστά του καθένα αγρότη και αγρότησα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας και πάντοτε είμαι ανοιχτός, όπως γνωρίζετε, στα προσκλητήρια σας. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Καλό. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο θα συζητήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη, βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, για ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα του νομού Εύρου. Ο κύριος Δημοσχάκης είχε μια συνάντηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την ηγεσία του, έθεσε αρκετά ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα του Εύρου και θα συζητήσουμε μαζί του τι ακριβώς διεμήφθη σε αυτή την συνάντηση. Θα πάμε όμως πρώτα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο να συζητήσουμε με τον κύριο Δημοσχάκη. Κυρίες και κύριοι, στον επόμενο χρόνο της εκπομπής μας θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη, επίτιμο αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Όπως σας είπα και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ο κύριος Δημοσχάκης είχε μια συνάντηση στις 21 του Ιανουαρίου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έθεσε τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα στον νομό Εύρου. Καλησπέρα κύριε Δημοσχάκη και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας για να συνομιλήσουμε ζητήματα τα οποία προκύπτουν από αυτή τη συνάντηση που είχατε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αφορούν το σύνολο των αγροτών του νομού Εύρου.
Κύριε Κυλίμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θεωρώ χρέος μου να ομιλώ για τον πρωτογενή τομέα, γιατί έχω πολύ σημαντικούς λόγους. Καταρχήν, κύριε Δημοσχάκη, πολλά χρόνια τώρα μαζί συνομιλούμε για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα του Εύρου, με τις παρεμβάσεις που κάνατε και όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση και τώρα που είσαστε στα έδρανα των κυβερνητικών βουλευτών, και προωθείτε πολλές φορές με επιτυχία και δίνοντας λύσεις στα ζητήματα που αφορούν τους αγρότες στην περιοχή μας. Και δεν το λέω για να σας κολακέψω, δεν έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον σε καμία περίπτωση, αλλά εγώ θέλω να λέω την αλήθεια. Είστε πραγματικά από τους βουλευτές που τα ζητήματα που θέτετε και όταν κάνατε ερωτήσεις και όταν κάνετε τις ερωτήσεις είναι ολοκληρωμένα, τεκμηριωμένα και πιάνουν την ουσία του προβλήματος. Γι' αυτό ήθελα να κάνουμε σήμερα τη συζήτηση με την έννοια ότι θα έχετε πάρει και κάποιες απαντήσεις από την πολιτική ηγεσία για το τι μέλη γενέστε και τα ζητήματα που μας αφορούν εδώ στην περιοχή. Σας ευχαριστώ που ο Νίκος Κυλίμος με την εκπομπή Αγροτικό Βήμα της Δέλτα Τηλεόρασης επιβεβαιώνει τον κοινοβουλευτικό μου αγώνα, ο οποίος πραγματικά είναι διαχρονικός, είναι αποτελεσματικός και τιμώ με τον καλύτερο τρόπο την οικογένεια των αγροκτηνοτρόφων από εκεί που προέρχομαι. Διότι πιστεύω ότι ο πρωτογενής τομέας συνιστά τον κύριο μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης του ακριτικού νομού μας. Ένας τόπος αγιασμένος, ένας τόπος με πεδιάδες, με κεντρικό ποταμό της νοτιοανατολικής Ευρώπης στη λεκάνη απορροής του Εύρου, με δύο παραποτάμους από την πλευρά μας, με μία περιοχή που το 80% αυτής καλλιεργείται και το 60% της καλλιεργήσιμης γης αρδεύεται. Και θέλω να καταθέσω ότι το θεωρώ χρέος τιμής, διότι προέρχομαι από αγροκτηνοτροφική οικογένεια, είμαι υπερήφανος για αυτή την καταγωγή, μου πρόσφερε τα πάντα και γυρίζω μετά από τόσα χρόνια στη γενέτειρά μου και προσφέρω ένα αντίδωρο. Δεν κάνω τίποτα άλλο περισσότερο. Έτσι νιώθω. Ωστόσο όμως όλες τις συγνωριμίες μου, όλες μου τις εμπειρίες που μπόρεσα να αποκτήσω μέσα σε μία διαχρονική και ευδόκιμη διαδρομή σε ένα κεντρικό οργανισμό του ελληνικού κράτους, αυτόν τον πλούτο τον επαναφέρω στη γενέτειρά μου. Ένας από αυτούς είναι και ο σημερινός υπουργός, ο νεοφώτιστος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Σπύλιος ο Λιβανός. Μια φιλία, μια γνωριμία και με τον ίδιο και με την οικογένειά του, πέραν των 30 ετών. Και με την ανάληψη των καθηκόντων του, τον επισκέφθηκα όχι μόνο εθιμοτυπικά, αλλά και ουσιαστικά. Και του γνωστοποίησα καταρχάς ότι η επίσκεψή μου έχει το συμβολισμό και μάλιστα προσκαλώντας τον πρώτο νομό που θα επισκεφθεί με την ανάληψη των καθηκόντων του να είναι ο Εύρος, διότι είναι ένας νομός του υπογράμμισα που τον κύριο μοχλό επιβίωσης του και ανάπτυξής του είναι πλέον στα χέρια σας για όσο καιρό θα είσαστε υπουργός. Αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου και ταυτόχρονα τον επέδωσα ένα ενημερωτικό σημείωμα 10 θεμάτων, 10 ενωτήτων που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα, την γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλληλεία του νομού, που ήταν μία συνισταμένη που προέκυψε μετά από έρευνα που κάναμε, πέραν αυτών που είχαμε στο αρχείο μας, πέραν αυτών των εκκρεμωτήτων που γνωρίζαμε, μιλήσαμε με τους ανθρώπους μας των τριών κλάδων του πρωτογενούς τομέα
και τα οποία επέδωσα μέσα από ένα ενημερωτικό σημείωμα. Εκείνο να τα πιάσουμε οποίο... ένα-ένα, κύριε Δημοσκάκη. Τα ζητήματα Βεβαίως. Αυτά που θέσατε. Και, τι απαντήσεις πήρατε για το καθένα από αυτά. Αναφέρθηκα στα 10 θέματα και εκείνο το οποίο έχει σημασία για την οικονομία του χρόνου είναι ότι αφού συζητήσαμε και τα 10 μαζί με τους συνεργάτες του, με το διευθυντή του γραφείου του, με τους συμβούλους του, στη συνέχεια σε πρόγραμμα το οποίο είχε εκπονήσει επισκέφτηκα και στα γραφεία τους πάλι με την αντίστοιχη σύνθεση τους δύο υφυπουργούς, τη Φωτεινή Αραμπατζή και τον νεοφώτιστο υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι μετά από 15 μέρες περίπου ο διευθυντής του γραφείου του γνωστοποίησε στο γραφείο μου τα 5 από τα 10 θέματα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτών που προέκυψε μέσα από την διαβούλευση, μέσα από την κοινή σύσκεψη όλων των διευθύνσεών του και αφορά πρώτον ως προς τη χρηματοδοτική στήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων που συστήνονται από τα ΤΟΕΒ και τον ΓΟΕΒ του Εύρου και της Θράκης. Μου γνωστοποίησαν ότι προετοιμάζουν ήδη νομοθετική ρύθμιση και πρωτοβουλία για την αναμόρφωση των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, του καθεστώτος λειτουργίας αυτών, η οποία θα τεθεί προσεχώς προς δημόσια διαβούλευση, ενώ έχουν ήδη μελετηθεί και οι κατατεθήσεις προτάσεις μου. Ποιες ήταν οι προτάσεις μου? Διότι από το 2018 που ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος περί ενεργειακών κοινοτήτων μαζί με τους συνεργάτες του γραφείου μου με αιχμή του δόρατος τον πολιτικό μηχανικό Σταύρο Στογιαννίδη συναντηθήκαμε και συναντήθηκε με όλες τις διοικήσεις των ΤΟΕΒ. Τους μίλησε τι σημαίνει ενεργειακή κοινότητα. Τι ωφέλη είχαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι στο πλαίσιο τέτοιας οδηγίας η ελληνική κυβέρνηση υπερψήφισε αυτόν τον νόμο. Τι σημαντικά ωφελήματα και ανταποδοτικά θα έχουν αν εμπλακούν στη διαδικασία των φωτοβολταϊκών πάρκων προκειμένου να έχουν μείωση του κόστους παραγωγής μέσα από αυτήν την συμμετοχή και μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Διότι όπως γνωρίζετε εσείς πολύ καλώς και ασχολείστε... Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι ΤΟΕΒ και εγώ είναι πώς θα πληρώσουν το ρεύμα. Πώς θα πληρώσουμε το ρεύμα. Και από εκεί προκύπτει και το κοστολόγιο που πληρώνουν μετά οι αγρότες για την χρήση του νερού. Το κοστολόγιο από εκεί βγαίνει. Είναι σημαντικό. Διότι και η άρδευση αλλά και η αποστράγγιση για να πραγματοποιηθεί, κύριε Νίκο Κυλίμο, θέλει ρεύμα και το ρεύμα ως γνωστόν στοιχίζει. Όταν όμως ο αγρότης μέσα από τον οργανισμό εγγύων βελτιώσεων καταστεί συμμέτοχος στην παραγωγική διαδικασία, τότε πλέον θα έχει τη δυνατότητα να έχει λιγότερο κόστος σε ό,τι αφορά την παραγωγή. Και μάλιστα δεν θα υπάρξουν και ορισμένες οικογένειες οι οποίες είναι στην κατηγορία του απόρου. Αυτοί θα υποστηριχθούν και για λόγους κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε καταστήσει μέσα από αυτές τις πολιτικές οι οποίες είναι δυσβάστακτες ορισμένους εκ των αγροκτηνοτρόφων μας να είναι υπερήμεροι έναντι της μεγάλης επιχείρησης της ΔΕΗ. Με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπή ρεύματος. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άνθρωποι να καλλιεργήσουν τις καλλιεργήσιμες γέες. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποπληρώσουν τα έξοδα τα οποία έχουν υποστεί. Και μπαίνουν σε ένα, μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο που δεν έχει τελειωμό. Σε ένα φαύλο κύκλο ο οποίος δεν έχει τελειωμό. Και εμείς τι ζητάμε
από αυτή την σύσκεψη την οποία πραγματοποίησαμε. Σε συνέχεια όμως της γραπτής ερώτησης που κατέθεσα, διότι αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα σε προγενέστερο χρόνο, αρχές του έτους περίπου, κατέθεσα και γραπτή ερώτηση στους συναρμοδίους υπουργούς το τι θα κάνουν σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση αυτών των ενεργειακών κοινοτήτων, των ΓΟΕΠ και των ενεργειακών κοινοτήτων που έχουν συσταθεί από τους ΤΟΕΒ και από τον ΓΟΕΒ του Εύρου, και μάλιστα δε έχω μιλήσει και με τους δημάρχους και τους είπα ότι θα πρέπει στο πλαίσιο της στήριξης του πρωτογενούς τομέα να εμπλακούν σε αυτήν τη διαδικασία ως οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, και μάλιστα είναι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Και είδατε όπως αυτό είχε αποτέλεσμα, άρπαξε την ευκαιρία ο Υπουργός, την προωθεί ήδη, θα προωθήσει το σχετικό νόμο σε δημόσια διαβούλευση, θα δώσει αυτή την οικονομική χρηματοδότηση που είναι αναγκαία για να μπορέσουν να κάνουν αυτού του είδους τις επενδύσεις, μπορούν να εξασφαλίσουν όχι καλλιεργήσιμες περιοχές, αλλά αυτές που είναι ημιορεινές, ώστε να μην χάσουμε κιόλας και καλλιεργήσιμα χωράφια, ώστε να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις περιοχές που είναι μη αποδοτικές όσο θα έπρεπε, ώστε να μπουν σε αυτήν την συμμετοχική διαδικασία και την παραγωγική διαδικασία της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Το έχουμε πιστέψει, το έχουμε αγκαλιάσει, το έχουμε αναδείξει, το έχουμε διεκδικήσει και συνεχίζουμε, και μάλιστα απόψε με το λόγο τον οποίο κάνουμε μαζί και προβάλλουμε αυτό το θέμα, είμαι σίγουρος ότι είμαστε στο ίδιο κύμα, είμαστε στα ίδια ρεύματα, είμαστε στον ίδιο χώρο με αυτούς τους ανθρώπους που επιχειρούν στον πρωτογενή τομέα και τους στηρίζουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, η οποία θα είναι σημαντική. Επίσης, ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο έχω διεκδικήσει διαχρονικά και μάλιστα από το 2016 σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση του έργου της υδατοδεξαμενής ξηροποτάμου του Δήμου Σαμοθράκης. Ενός χρόνιου ζητήματος. Εγώ κύριε Δημοσχάκη, κατάγομαι και από τον ξηροπόταμο. Και αυτή την ιστορία με τις λιμνοδεξαμενές του ξηροποτάμου ήμουν αλλιώς και γέρασα. Κι όμως εμείς αγαπητέ Νίκο Κυλίμο, δεν το εγκαταλείπουμε αυτό. Και μάλιστα όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός στην Σαμοθράκη τον Οκτώβριο μήνα, και κατά την προσύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μέσα από τηλεδιάσκεψη, αλλά και βρισκόμενος εκεί στο νησί της Νίκης, ανέδειξα το θέμα της άρδευσης αυτής της ωραίας της νοτιοανατολικής περιοχής που είναι στην γενέτερά σου, και του είπα ότι, Πρόεδρε, την επόμενη φορά που θα έρθετε θα δείτε ότι επί τρία θα είναι η παραγωγή αυτής της περιοχής. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο σημαντικό έργο, να έχει ολοκληρωθεί το αρδευτικό σύστημα, να έχει κατασκευαστεί η υδατοδεξαμενή και να λείπει μόνο ο αγωγός της υδατοδεξαμενής που είναι πάνω στην περιοχή, μέχρι κάτω να φτάσουμε στο σύστημα εκεί, που είναι της άρδευσης. Της διανομής του ύδατος. Λοιπόν, διότι τα γεγονότα της 25ης Σεπτεμβρίου ανέδειξαν του 2017 με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ανέδειξαν ότι ο υπέργειος αγωγός, αν είχε κατασκευαστεί, θα βρισκόταν στα βάθη της νοτιοανατολικής πλευράς της Σαμοθράκης σε βάθος 150 μέτρων, όπως είναι το βάθος της θάλασσας. Όμως είδαν και οι άνθρωποι μας ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα και το καιρικό φαινόμενο μπορεί να επαναληφθεί. Γι' αυτό έγινε η μελέτη, εξασφαλίσαμε την πίστοση της δαπάνης, έγινε η μελέτη αυτής
και ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή έχει εξασφαλιστεί 1.650.000 ευρώ. Ήδη έχουμε την αναβίωση του αναδόχου και προς τιμήν του το ότι έχει ταυτίσει κιόλας και την επιχειρηματική του δράση μέσα από ένα τέτοιο έργο, και βάσει των εγκεκριμένων πρόσθετων μελετών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των τεχνικών υπηρεσιών του, θα προχωρήσει πολύ σύντομα και η υπογραφή και στη συνέχεια και η υλοποίηση του έργου, και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε ολοκλήρωση αυτού του τμήματος, του τελευταίου τμήματος του σημαντικού έργου του αρδευτικού της περιοχής της Σαμοθράκης, και θα έχουμε πολλαπλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια μιας πολύ ωραίας περιοχής. Υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης του χρόνου που μπορεί να έχει παρατωθεί αυτό το έργο, κύριε Δημοσχάκη, με βάση τις επαφές που έχετε? Κοιτάξτε, η σημασία έχει ότι είχαμε και την ευχή αλλά και το αόρατο χέρι του Πρωθυπουργού, και έδωσε εντολή να επισπευθεί η διαδικασία και ταυτόχρονα και εκείνη την ημέρα της επίσκεψης, αλλά και τώρα βλέπω στην πορεία της διεκδίκησης και της επίλυσης των ενός χρόνιου ζητήματος, αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό ξεκίνησε από το 2009 και έχουμε τώρα πλέον 2021, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εγκαταλείπουμε, γιατί αυτός είναι και ο αγώνας μας. Το τρίτο θέμα ήταν η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου στην περιοχή του Πετάλου Πέμπλου. Αυτό εξακολουθεί να παραμένει για μας προτεραιότητα ατζέντας των πολιτικών μας, και βρίσκεται υπό εξέταση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί είναι στην αρμοδιότητά του. Έχουμε οριμότητα του φακέλου από τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με χρηματοδότητα το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό ήταν που του ζητούσα και από την πρώτη στιγμή, διότι το να μπει στη διαδικασία του ΕΣΠΑ θα έχουμε μεταχρονολογημένη ολοκλήρωση του έργου. Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι ένα πρόγραμμα πολύ χρήσιμο, αλλά όμως διαρκεί πολύ. Και εμείς θέλουμε fast track διαδικασία, όπως είπα και στον Υπουργό Οικονομικών. Θέλουμε τη στιγμή που περιστοιχίζουμε τα 7.500 καλλιεργήσιμα στρέμματα στην περιοχή του Πετάλου, του Πέπλου, περιστοιχίζεται από το αποτρεπτικό εμπόδιο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της περιοχής, τουλάχιστον η πολιτεία να δώσει και σε αυτούς οι οποίοι καλλιεργούν αυτή την περιοχή να έχει σωστές αποδόσεις μέσα από την άρδευση. Τη δυνατότητα να παραμείνουν στην περιοχή, κύριε Δημοσχάκη, και αυτοί που υπάρχουν τώρα, αλλά και νέα παιδιά να μπορούν να παραμείνουν στην περιοχή, για να, έχοντας αποδόσεις στις καλλιέργειες που έχουν. Που είναι ακριβώς. Πολύ σημαντικό το να είναι ποτιστικά τα αγροτεμάχια. Επίσης, το τέταρτο θέμα, το οποίο είναι και αυτό σημαντικό, είναι, μας γνωστοποιήθηκε επίσης ότι θα καταβληθεί η οικονομική αποζημίωση στους παραγωγούς πολιτές των οπωροκεπευτικών προϊόντων που προέρχονται από θερμοκήπια, διότι μπορεί να μην έχουμε εκτεταμένες εκτάσεις με θερμοκήπια, αλλά στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά ασκούνται στην ποιοτική καλλιέργεια μέσα από αυτήν τη διαδικασία, η οποία είναι κοστοβόρος, αλλά όμως καλύπτει περιόδους του χρόνου που δεν συνηγορούν οι καιρικές συνθήκες. Αναφέρεστε, κύριε Δημοσχάκη, στις αποζημιώσεις εξαιτίας των προβλημάτων της πανδημίας στους παραγωγούς θερμοκηπιακών προϊόντων, οι οποίοι είχαν κλείσει λαϊκές, είχαν δυσκολίες, δεν μπορούσαν να διαθέσουν τα προϊόντα, και όχι μόνο αυτό, αλλά η εστίαση ακόμα είναι κλειστή για παρά ένα μεγάλο μέρος τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί υποστήκαν μεγάλο πλήγμα και γι' αυτό πρέπει να αποζημιωθούν. Είναι σημαντική η παρέμβαση. Ακριβώς, διότι στην σχετική νομοθετική ρύθμιση
μέσα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου προέβλεπε ο νομοθέτης να αποζημιωθούν αυτοί οι αγρότες οι οποίοι ασχολούνται με τα θερμοκήπια και υπέστησαν ζημιές, όπως τα προείπατε αναλυτικά εσείς και τα ξέρετε καλώς, και μάλιστα μόνο για την περιοχή της Κρήτης και για την περιοχή της Πελοποννήσου. Εγώ τι διεκδικώ? Διεκδικώ για τους αγρότες του Εύρου, διεκδικώ για τους αγρότες της Θράκης, διεκδικώ και γιατί όχι και για τις λοιπές άλλες περιοχές που οι άνθρωποι έχουν μια πολύ σημαντική και οργανωμένη επιχείρηση πρότυπο, που αποτελούν πρότυπο και για τους λοιπούς επαγγελματίες. Και θέλω και πιστεύω και αυτή τη στιγμή ότι ήδη έχει δρομολογηθεί προς αυτή την κατεύθυνση για όσο χρονικό διάστημα και για τις δύο περιοχές να εναρμονιστούν και να εναρμονιστεί και ο Εύρος και η Θράκη σε αυτήν την ευεργετική κυβερνητική απόφαση η οποία ελήφθη λόγω του COVID, όπως προείπατε. Τέλος, το πέμπτο θέμα αφορά την κτηνοτροφία. Σχετικά με το ζήτημα που έθεσα γύρω από τα σχέδια βελτίωσης και της διαφοροποίησης σε ό,τι αφορά την βαθμολόγηση των κτηνοτρόφων, η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αντελήφθη το πρόβλημα. Αντελήφθη το πρόβλημα και είναι θετική ως προς την υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων. Γι' αυτό και εγώ ήδη από αυτή τη στιγμή και τώρα που συζητούμε και από αυτούς που πρωταγωνιστούν στον κτηνοτροφικό τομέα και στον κτηνοτροφικό κλάδο και αυτούς οι οποίοι με τα οικόσιτά τους καλύπτουν την δραστηριότητά τους στην κτηνοτροφική μέσα από αυτήν την περιοριστικού χαρακτήρα διαδικασία, θέλουμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, το έχουν ανάγκη. Τα σχέδια βελτίωσης είναι πολύ σημαντικά διότι έχουν σχέση και με τις χρηματοδοτήσεις μέσα από κοινοτικά χρηματοδοτικά κονδύλια. Περιμένουμε ήδη την περασμένη εβδομάδα είδα την διοίκηση της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδος. Είχαμε μία σύσκεψη και με τον Διευθυντή και με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τους είπα το πρόβλημα. Ήδη κάνουμε επαφές και με γνωστές εκτροφές που αυτή τη στιγμή έχουμε στην περιοχή μας, ώστε να κάνουμε μία οριστική πρόταση στο Υπουργείο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είναι ανάγκη μέσα από τα σχέδια βελτίωσης, τα οποία είναι σημαντικά και τα θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία είναι και διαχρονικά. Κύριε Δημοσχάκη, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μας επιτρέψετε τον λίγο χρόνο του διαφημιστικού διαλείμματος και θα επανέλθουμε στο υπόλοιπο της εκπομπής για να συζητήσουμε τα πολύ σημαντικά και βασικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τους αγρότες της περιοχής μας. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα επανερχόμαστε στη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη, επίτιμο αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, επαφορμή των πρωτοβουλειών που έχει πάρει, τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο ο κύριος Δημοσχάκης έθεσε διάφορα ζητήματα διαχρονικά που αφορούν τον πρωτογενή τομέα του Εύρου. Αναφερθήκαμε σε ορισμένα από αυτά τα ζητήματα στο πρώτο ημίωρο και θα συνεχίσουμε μέχρι και το τέλος της εκπομπής, γιατί πραγματικά βγαίνουν αρκετά ειδήσεις από αυτές τις παρεμβάσεις του κυρίου Δημοσχάκη και είναι και μια αφορμή, ακούγοντας όλοι οι υπόλοιποι και όσα ζητήματα στην πορεία διαπιστώσουμε να πηγαίνουν με πιο αργούς ρυθμούς, να δίνουμε και τη δική μας φωνή, ούτως ώστε να επιτεχυνθούν αυτές οι διαδικασίες προς όφελος όλων μας. Κύριε Δημοσχάκη, έχετε το λόγο. Θα ήθελα σε αυτή τη διαδικασία να βάλω και την συνάντηση
συνεργασίας που είχα μαζί με τους δύο υφυπουργούς. Ο μεν Δημήτρης Οικονόμου, ο οποίος γνωρίζει τα θέματα και έχει τα αρδευτικά συστήματα, τον ενημέρωσα για τα τρία φράγματα τα οποία αναδείχθηκε η αναγκαιότητα κατασκευής τους σε ό,τι αφορά το δέριο της Μάνθειας και του Ασπρονερίου. Που φάνηκε, κύριε Δημοσχάκη, και με τα τελευταία καιρικά φαινόμενα πόσο χρήσιμα θα ήταν στην περιοχή μας και πόσο θα ελαχιστοποιούνταν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην περιοχή. Επειδή αυτά, αν θα γίνουν, υλοποιηθούν αυτά τα έργα, θα έχουν μεγάλα ωφέλη οι άνθρωποι μας οι οποίοι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα σε ό,τι αφορά την άρδευση ολόκληρων εκτάσεων, την ίδρυυση οικισμών και πόλεων, αλλά και την παραγωγή ρεύματος, διότι όπως μου έλεγε ένας φίλος μου μηχανολόγος, ο οποίος έχει ταυτίσει την επαγγελματική του πορεία με την κατασκευή φραγμάτων στη χώρα και μάλιστα το τελευταίο έργο του ήταν στο θησαυρό της Ξάνθης, ότι μου έλεγε ότι και το ένα λίτρο νερό δεν πρέπει να χάνεται αν δεν εξασφαλίσουμε από αυτό την ηλεκτρική ενέργεια. Ήταν παραστατικός. Και πιστεύω και εγώ ότι αυτά τα τρία φράγματα, τα οποία είναι όνειρα δεκαετιών και προκατόχων μου, αλλά και εγώ προσωπικά μαζί με τους συνεργάτες μου το θέτουμε αυτά οραματικά, διότι θα είναι προστατευτικά, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Ο κύριος Οικονόμου τα εξέτασε τα θέματα αυτά των τριών φραγμάτων και μας προέτρεψε με θετική εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών να στραφούμε προς το Υπουργείο Υποδομών, που λέει ότι είναι σημαντικά έργα. Γι' αυτό και εμείς μετά από αυτήν την συνεργασία καταθέσαμε γραπτή ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, δηλαδή τον κύριο Κώστα Καραμαλή, και ήδη εκκρεμεί μία συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί προσεχώς για να τον ενημερώσουμε το πώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνουν αυτά τα τρία έργα και μάλιστα μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, που ως γνωστόν έχει συγκροτηθεί και έχει εξασφαλιστεί η σχετική νομοθεσία για παρόμοια έργα με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας πω ότι από το βήμα του της Βουλής, στο πλαίσιο του νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, απίθυνα την έκκληση στον Υπουργό Οικονομικών, στον κύριο Σταϊκούρα, και του είπα ότι Υπουργέ, σε θέλουμε κοντά μας. Θέλουμε να χρηματοδοτήσεις αυτά τα έργα, διότι άλλος τα σχεδιάζει και άλλος τα χρηματοδοτεί. Ο μεν Υπουργός Υποδομών σχεδιάζει, ο δε Υπουργός Οικονομικών από το συρτάρι του Ταμείου Ανάκαμψης θα πληρώσει. Συμπεριλαμβάνονται αυτά. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες επισκέφτηκε ο κύριος Τριαντόπουλος μαζί με τον κύριο Πέτσα, το οποίο και στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, επισκέφτηκε τον Εύρο. Και τον κύριο Πέτσα τον ενημέρωσα μαζί με τον Δήμαρχο του Σουφλίου όταν συναντηθήκαμε στο γραφείο του για τα τρία φράγματα. Και μάλιστα το ένα εξ αυτών αφορά τον ορεινό όγκο του Μεγάλου Δέρεου. Σουφλίου, το Μεγάλο Δέρεο, ακριβώς. Και έτσι ο κύριος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, που συνόδευε τον κύριο Πέτσα, τα ίδια από κοντά ενημερώθηκε, έχει στα χέρια του και την δική μας την ερώτηση, έχει την εντολή από τον Υπουργό Οικονομικών να συνεργαστούμε. Συνεργαστήκαμε πριν από δύο μέρες. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πάνω στο θέμα αυτό. Τα αναδεικνύω την κατασκευή των φραγμάτων ως βασικό αίτημα της περιοχής, διότι δεν θα είναι μόνο ευεργετικό σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, την άρδευση,
της πόλης σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Πάνω απ' όλα θα αποτελέσουν αυτά τα φράγματα τα βαρόμετρα ελέγχου των υδάτινων όγκων και του παραποτάμου, ερυθροποτάμου του Δημοτήχου και της Μάνθειας, αλλά ταυτόχρονα και του ποταμού Εύρου. Διότι ως γνωστόν οι υδάτινοι όγκοι ελέγχονται κατά το 50% από τη γειτονική Τουρκία, αφού έχει τους δύο παραποτάμους, Εργίνη και Τούντζα, από δε τη Βουλγαρία σε ό,τι αφορά τον Άρδα, από δε την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον Ερυθροπόταμο. Ο Ερυθροπόταμος είναι ελληνικός ποταμός. Πηγάζει από τον ορεινό όγκο του Μεγάλου Δερίου, αλλά και από την ορεινή Ροδόπη. Και μέσα από πολυδεδαλώδη διαδρομή φτάνει στο Μικρό Δέρεο και στη συνέχεια φτάνει στην Ελληνοβουλγαρική Μεθόρο, στρίβει δεξιά που είναι το Αλεποχώρι και έχουμε τις καταστροφές κάθε τρεις και λίγο, ένθεν και ένθεν του Ερυθροποτάμου, σε όλες τις καλλιεργήσιμες περιοχές των χωριών του Δημοτήχου. Και ταυτόχρονα έχουμε και τις επιβαρύνσεις ό,τι αφορά τον ποταμό με τα αλλεπάλληλα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται κάθε 5 χρόνια. Έτσι λένε και οι επιστήμονες που μετράνε. Συνεπώς, για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι ήδη έχει αναδειχθεί, διεκδικείται από όλους μας. Ελπίζουμε ότι αυτό το όνειρο δεκαετιών, το όραμα, να γίνει πραγματικότητα. Υπάρχουν προμελέτες, υπάρχουν μελέτες, έχουν βρεθεί, έχουν κατατεθεί και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η ελπίδα είναι με το μέρος μας. Οι άνθρωποι μας και ο Πρωθυπουργός, το οποίο έθεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα μιλώντας για τα φράγματα, τον είδα να λάμπει όταν άκουσε ότι με αυτό εξασφαλίζουμε 1, 2, 3 πράγματα, και πιστεύω ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση για να έχουμε την ικανοποίηση του αιτήματός μας. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Δημοσχάκη, αυτά τα τρία χρώματα, γιατί εκτός του όντως μπορούν να γίνονται η άρδευση, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον πλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, να χρησιμοποιηθεί για ίδρυυση, ειδικά στον ορεινό όγκο που ακόμα υπάρχουν πολλά χωριά που παίρνουν νερό από υδρομαστεύσεις οι άνθρωποι, που μπορεί να είναι και ακατάλληλο το νερό. Όμως θα είναι και, πιστεύω, ο πυλώνας ενός σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας από τα δικά μας τα εσωτερικά νερά στην περιοχή του Εύρου. Και βλέπετε ότι ειδικά φέτος οι μεγάλες καταστροφές που πάθαμε εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων ήταν από τα νερά τα εσωτερικά, τα δικά μας τα νερά. Δεν μας δημιούργησε προβλήματα ο Εύρος ποταμός, ήταν τα νερά τα δικά μας. Ακριβώς. Και μάλιστα επισκέφτηκα όλους τους οικισμούς, όλες τις περιοχές που τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν τις ζημιές, οι οποίες ήταν απίστευτες, ήταν συνολικές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη ζημιά που είχε προκληθεί στο Μικρό Δέρεο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζημιές και τι πλήγματα δημιουργήθηκαν στον άξονα Μεταξάνδων, Αυδέλας και πολλάς Αλεποχωρίου και προς την κατεύθυνση της Λάδης. Ολόκληρα φωτοβολταϊκά πάρκα καταστράφηκαν, καλλιεργήσιμες περιοχές, οι οποίες είχαμε χειμερινές καλλιέργειες. Από την άλλη πλευρά είχαμε ολόκληρα μηχανήματα, τρακτέρ, βρέθηκαν μέσα στον ποταμό, βρέθηκαν στους κυμάρους. Καταστράφηκαν πολλές υποδομές. Και πιστεύω ότι αυτά, αν είχαν τα φράγματα, θα μπορούσαμε να τα ελέγξουμε. Να τα ελέγξουμε και να μην έχουμε αυτή την εικόνα η οποία δεν περιποιεί τιμή. Διότι αν μπορέσουμε ελέγξουμε τους υδάτινους όγκους που προέρχονται από τις τοπικές λεκάνες απορροής, μπορούμε και να έχουμε τα ωφελήματα τα οποία προείπαμε και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να συντελέσουμε σε ένα ποσοστό 25% στην αποτροπή και των λοιπόν πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρούνται κάθε 5 χρόνια, όπως είπα, στον ποταμό Εύρο.
Στη συνέχεια συναντήθηκα με την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή και συζητήσαμε το ζήτημα της αλληλείας εσωτερικών υδάτων. Τι εννοώ? Είμαστε μια περιοχή ευλογημένη. Είμαστε από μια περιοχή που ο Θεός μας τα έδωσε όλα. Αλλά από μας εξαρτάται πώς θα μπορέσουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την εσωτερική αλληλεία και κυρίως η αποκορύφωση της εσωτερικής αλληλείας είναι το δέλτα του ποταμού Εύρου. Εκεί έχουμε και μάλιστα τρεις λιμνοθάλασσες, εκ των οποίων οι δύο είναι αξιοποιήσιμες. Και κατά το παρελθόν η μία εκ των τριών αξιοποιείται, αλλά εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των πλημμυρικών που ακολούθησαν το 2006, καταστράφηκε ολόκληρη η λιμνοθάλασσα, η οποία τάιζε σχεδόν μια Θράκη ολόκληρη μέσα από την ιχθυοκαλλιέργεια. Μπορούμε να επανέλθουμε εκεί όπου ήταν πριν από 16 χρόνια, πριν από 14 χρόνια η περιοχή αυτή. Να ακολουθήσουμε τα βήματα αυτά. Την ενημέρωσα την κυρία Υφυπουργό ότι επειδή είναι και της αρμοδιότητας του τοπικού δήμου, μπορεί ακόμα και η ιχθυόσκαλα της Αλεξανδρούπολης να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αξίζει τον κόπο και μάλιστα την ζήτησα να παρέμβει σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της εκπόνησης του Προεδρικού Διατάγματος που θα ρυθμίζει όλες τις εκμεταλλεύσεις στο δέλτα του ποταμού Εύρου. Και, και να λυθεί και το πρόβλημα εκεί με τις καλύβες που μέσα είναι. Βεβαίως είναι μέσα, είναι και οι καλύβες, είναι και οι αλληλείς, είναι και οι κυνηγοί μας, είναι και οι τουρίστες, είναι και οι αγρότες μας, είναι και οι κτηνοτρόφοι μας. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ύπαρξη, την οποία θέλουμε οπωσδήποτε. Διότι είναι υπερασπιστές των συνόρων μας. Το απέδειξαν και μάλιστα πριν από ένα χρόνο. Διότι στάθηκαν όρθιοι στην ιδιότυπη πολιορκία που είχε σχεδιάσει η γειτονική Τουρκία μαζί με το οργανωμένο διεθνές έγκλημα. Και μέσα στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο 24ωρο αντέδρασαν τα σώματα ασφαλείας και μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις, μαζί με το στράτευμά μας εφήρμοσαν το ενιαίο δόγμα της ασφάλειας και της άμυνας της περιοχής μαζί με την απεριόριστη στήριξη της τοπικής κοινωνίας όπως αυτή εκφράζεται από αυτούς τους ανθρώπους που ασκούνται εκεί, πλησιούν τις συνοργανώσεις. Ζουν εκεί στην περιοχή, έχουν μεγαλώσει, είναι η ζωή τους. Πιστεύω ότι αυτό που ζήτησα ήδη το έχει πράξει η κυρία Υφυπουργός και συνεχίζουμε ώστε στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει εξασφαλιστεί με νομοθετική ρύθμιση να έχουμε έτοιμο το προεδρικό διάταγμα το οποίο θα ρυθμίζει όλες τις λειτουργίες του Δέλτα του Ποταμού αν ληφθεί υπόψη ότι καλλιεργούνται περίπου 90.000 στρέμματα. Και μάλιστα και τα περισσότερα είναι κερδευόμενα. Αντιλαμβάνεστε ποιος είναι ο πλούτος αυτός από αυτή την περιοχή. Έμεινα ικανοποιημένος από την επίσκεψη αυτή. Έμεινα ικανοποιημένος από τη συνεργασία. Και γι' αυτό το ανέδειξα στο λόγο μου τον πολιτικό, μιλώντας την περασμένη Πέμπτη ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας των 158 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Πρωθυπουργού. Και χάρηκε πάρα πολύ που άκουσε ότι ένας νεοφώτιστος υπουργός του έσκυψε στα προβλήματα μιας ακριτικής περιοχής, συζήτησε με τον βουλευτή, είχε την ευγενία αλλά και την οργανωτικότητα μέσα σε ένα περιορισμένο χρόνο να μας γνωστοποιήσει ότι ικανοποιεί και δρομολογεί τα 5 από τα 10 θέματα που έθεσα και τα άλλα είναι υπό εξέταση
τόσο στο δικό του το γραφείο, όσο και στα γραφεία των δύο υφυπουργών που προείπα. Κύριε Δημοσκάκη, έχετε θέσει και δύο σημαντικά ζητήματα. Είναι οι αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων εξαιτίας του προβλήματος που δημιούργηθηκε με τα αρνιά την περίοδο του Πάσχα, που ένα μέρος δεν έχει πληρωθεί, είτε γιατί δεν παρέδιδαν γάλα, είτε γιατί υπήρχε πρόβλημα με τις εξετάσεις των δειγμάτων του γάλακτος, που δεν πήραν αυτό το ποσό που είχε δοθεί στους υπόλοιπους, αλλά και για τους φαρμακοπαραγωγούς που ζητάνε μια αποζημίωση εξαιτίας προβλημάτων της πανδημίας. Είναι δύο σημαντικά ζητήματα που και αυτά από το δελτίο τύπου που έχετε δώσει στη δημοσιότητα διαπίστωσα ότι και αυτά ήταν ζητήματα τα οποία συζητήσατε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Ναι, γι' αυτό για τα άλλα πέντε, κύριε Κυλίμο, περιμένουμε να γίνει επεξεργασία από τις αρμόδιες διευθύνσεις και να έχουμε οριστικές απαντήσεις. Εμείς τα διεκδικούμε, εμείς τα θέτουμε. Το θέμα είναι να έχουμε την ανταπόκριση. Παράδειγμα, θέσαμε και την διαχείριση συσκευασιών φυτοφαρμάκων που μολύνουν μεταξύ άλλων και την περιοχή του κάμπου, όλου του Εύρου και κυρίως του Δέλτα. Έχουμε παράδειγμα τους μυοκάστορες, κυρίως που προκαλούν μεγάλες ζημιές στις παραγωγές μας σε όλο τον κάμπο του Εύρου και των παραποτάμων του. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία έχουμε. Κύριε Δημοσκάκη, θέσατε αυτό το θέμα με την διαχείριση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων. Στην προηγούμενη εκπομπή έδειξα εδώ κάποιες φωτογραφίες που είναι από εδώ, από την περιοχή Λουτρών Αρίστινο, πως μια σειρά από τέτοιου είδους συσκευασίες δημιουργήσαν ένα μεγάλο πρόβλημα στο να αλλάξει και η κήτη του ποταμού, φράξαν οι δίωδοι του νερού. Μαζευτήκαν αυτά μαζί με άλλα φερτά υλικά, φράξαν τις δίωδες του νερού με αποτέλεσμα να έχουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Δηλαδή είναι πέρα το ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα που πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα οργανωμένο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, είναι θέμα και η προσωπική ευθύνη του καθένα από εμάς που κάνουμε χρήση των συσκευασιών αυτών. Τελειώσαμε τη δουλειά μας, θα το πάρουμε και στο πετάξουμε σε ένα κάδο. Αν και αυτό δεν είναι το ενδεδειγμένο, πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση ολοκληρωμένη σε αυτά, να μην πηγαίνουν μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτό ακόμα ο καθένας από εμάς θα το κάνει, δηλαδή το ελάχιστο. Έχετε δίκιο. Είμαι μάρτυρας, διότι γνωρίζω καλά την περιοχή, την αγροτική του Εύρου. Ξεκινώντας από τη γενέτερά μας, κύριε Κυλίμο, γνωρίζουμε και τις άλλες περιοχές. Δεν μπορώ να ξεχάσω την εικόνα την οποία μου περιέγραψε ένας κάτοικος της Οριστεάδας και μάλιστα ευρισκόμενος σε οικισμό της Οριστεάδας, όταν λέω σε οικισμό, δηλαδή σε χωριό. Και μου λέει, έχετε χρόνο να πάμε να δούμε, και μάλιστα συγκεκριμένα στη Στέρνα. Το λέω, ας πούμε. Και θέλω να πω ότι είδα μία εικόνα η οποία δεν περιποιεί τιμή. Δεν είναι, δηλαδή, αυτό που είπατε προηγουμένως. Ήταν μια εικόνα η οποία δεν ήταν αποδεκτή από μένα. Διότι γνωρίζω τις συνέπειες και τις ζημιές που προκαλούνται από τα φυτοφάρμακα και στην δημόσια υγεία, αλλά πάνω απ' όλα και στην παραγωγή μας. Και νομίζω ότι αυτές οι εικόνες δεν πρέπει να παρατηρούνται στις ωραίες και αγνές περιοχές μας. Ωστόσο όμως, εγώ τα έθεσα αυτά τα θέματα, τα διεκδικώ, αναμένω την απάντηση του αρμοδίου Υπουργείου πάνω στα θέματα αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Φυσικά δεν ξεχνώ πάντα αυτά τα οποία έχουμε δρομολογήσει και μάλιστα τα έχετε αναδείξει και εσείς, Πολάκης, σε ό,τι αφορά τους αναδασμούς στην περιοχή του νεοχωρίου των Αμπελακίων, της Παταγής, ενός τμήματος του Βάλτου. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ότι ξεκινήσαμε αυτό το ωραίο ταξίδι με ενθάρρυνση του πρώην
Προέδρου της τοπικής κοινότητας Αμπελακίων, του Θανάση του Αλεξούδη, όπως και ο σημερινός ο συνεχιστής του, και αυτός ακολουθεί τα βήματά του και μάλιστα συνεργαζόμαστε υποδειγματικά, όπως και η πέριξ των νικισμών που προείπα οι πρόεδροι, και το αναδεικνύουμε αυτήν την διαδικασία των αναδασμών, και πιστεύω ότι ήδη είναι όλα αυτά δρομολογημένα, σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, και δεν θα αργήσει να έχουμε, ας πούμε, και το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να ξεχάσω, παράδειγμα, την περιοχή Πετράδων, Πραγκίου, Ισαακίου, Δηδημοτήχου και Ψαθάδων. Είναι η μόνη περιοχή του ποταμού Εύρου, της πεδιάδας του Εύρου, η οποία περιοχή δεν έχει μπει σε αυτήν την διαδικασία. Και έχουμε αυτή την απαράδεκτη εικόνα των ιδιοκτησιών των 2, 3, 4, 5 στρεμάτων. Τα οποία μπορεί να εκτείνονται σε μια απόσταση μέχρι και 10-15 χιλιόμετρα από το ένα σημείο στο άλλο. Ακριβώς. Που για να πάει με το τρακτέρ θέλει ένα βαρέλι πετρέλαιο για να κάψει. Μα τα ξέρω εγώ αυτά τα χωράφια, και κυρίως στο χωριό μου τα καλλιέργησα από μαθητής γυμνασίου με το τρακτέρ. Και μάλιστα εκείνη την εποχή όλοι βάζαμε πλάτη για να μπορέσει η οικογένειά μας να τραβήξει και να αντέξει στα προβλήματα που παρατηρούνται σε μια αγροκτηνοτροφική οικογένεια. Έτσι πορευόμαστε, και πιστεύω ότι αυτά τα δύο έργα τα οποία προείπα τέθηκαν και στο τραπέζι της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Οριστεάδος, αλλά και στους λοιπούς παράγοντες, όπως και στον Δήμαρχο του Δημοτήχου, τον οποίο είδα σήμερα βρισκόμενο στην Αθήνα, μιλήσαμε για αυτά τα θέματα, όπως και με τον Δήμαρχο της Οριστεάδος την ίδια μέρα που είδα τους παράγοντες της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών της πόλης. Κύριε Δημοσχάκη, και ένα τελευταίο ζήτημα. Τώρα που έγιναν τα προβλήματα τεράστια στην περιοχή του Λεκανοπέδιου της Αττικής, η ΔΕΗ υποσχέθηκε ότι θα έχει μια μείωση στα τιμολόγια στους ανθρώπους οι οποίοι είχε κοπεί το ρέμα στις οικίες τους ή στις επιχειρήσεις τους. Και εδώ στην περιοχή του Δερίου και του Ορεινού Όγκου του Σουβλίου, την προηγούμενη φορά που είχαμε τις καταστροφές, είχαμε και εκεί προβλήματα τέτοιου είδους. Μήπως θα πρέπει να κάνετε και μια παρέμβαση και για αυτούς τους ανθρώπους να έχουν την τύχη αυτή, να έχουν μια μείωση έστω 10%. 10% είναι σημαντικό για κάποιους ανθρώπους που το εισόδημά τους είναι πολύ μικρό. Είναι αφορμή δηλαδή κοντά σε αυτούς εκεί στην Αττική να ικανοποιηθούν και οι δικοί μας εδώ στην περιοχή του Εύρου. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Είδα ότι, επειδή είμαι και κάτοικος της περιοχής που υπέστη τα κέρια πλήγματα εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, πράγματι ήταν η εικόνα την οποία αντίκρισα, και επειδή έχω συγκριτικό μέτρο 10 ετιών, αν ληφθεί υπόψη ότι αυτή την περιοχή την υπηρέτησα διαχρονικά με πολλά αξιώματα, όμως το θέμα το οποίο θέτεται, και για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης των πολιτών, θα μπορούσε να ικανοποιηθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θέσαμε από την πρώτη στιγμή, είναι σε εξέλιξη όλες αυτές οι σχεδιάσεις και τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, και εγώ προσωπικά και στους συναρμόδιους υπουργούς, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Μακάρι θα χτυπήσουμε την καμπάνα και μακάρι να μας ικανοποιήσουν το αίτημα έστω και εκ των υστέρων. Κύριε Δημοσχάκη, επειδή φτάσαμε στο τέλος του χρόνου μας, έχετε τον τελευταίο λόγο. Θέλω να εκφράσω τον σεβασμό μου και την εκτίμηση στον πρωτογενή τομέα.
Θέλω να εκφράσω το σεβασμό μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλία. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι είμαι κοντά τους. Είμαι πλάι τους. Τους υποστηρίζω με κάθε τρόπο. Καμαρώνω για τις χαρές τους. Καμαρώνω για τις επιδόσεις τους. Καμαρώνω για τις αποδόσεις τους. Στεναχωριέμαι όταν έχουν υποστεί ζημιές στις παραγωγές τους, στα ζωντανά τους και όχι μόνο. Είμαι πολύ υπερήφανος το ότι προέρχομαι από αυτήν την ωραία μεγάλη οικογένεια των αγροκτηνοτρόφων. Απέκτησα πολύ μεγάλες εμπειρίες ζωής, μεγάλο πανεπιστήμιο και όσες φορές βρέθηκα σε απόγνωση ενεργοποίησα αυτές τις ωραίες αρχές που προέκυψαν μέσα και προέρχονται μέσα από την αγροκτηνοτροφική οικογένεια και βρίσκαμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία ήταν της καθημερινότητας. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι όποιο και επάγγελμα κι αν κάνουν να μην ξεχνούν το ότι προέρχονται από την αγροκτηνοτροφική μεγάλη οικογένεια. Να γυρίζουν πίσω έστω και για λόγους ψυχολογικούς, αλλά πολύ περισσότερο για λόγους πρακτικούς αλλά και κερδών, να συνεχίσουν να μην εγκαταλείψουν την αγροκτηνοτροφική εμπειρία την οποία έχουν αποκτήσει από τα σπίτια τους. Χαίρομαι αυτούς τους συνοριακούς φύλακες, χαίρομαι αυτούς τους στρατιωτικούς, παράλληλα με τα καθήκοντά τους, ασκούν και αυτά τα καθήκοντα και μάλιστα προς όφελος των οικογενειών τους. Εγώ είμαι εδώ για να τους στηρίζω. Είμαι εδώ για να τους ενθαρρύνω. Είμαι εδώ για να τους καμαρώνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή βραδιά που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους μας. Καλό βράδυ και κάθε καλό. Να είστε καλά, κύριε Δημοσχάκη. Εμείς σας ευχαριστούμε για τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε, για σημαντικά ζητήματα που χρόνια τώρα απασχολούν τους αγρότες της περιοχής μας. Και στο πολύ κοντινό μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε και άλλες πλευρές από αυτή την κοινοβουλευτική σας δραστηριότητα προβολής των θεμάτων του πρωτογενή τομέα. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στο έργο σας. Προσωπικά σας εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου, διότι είστε σταθερός προβολέας αυτής της αγροκτηνοτροφικής διαδικασίας και να συνεχίσετε και εσείς και το κανάλι σας να αναδεικνύετε τα προβλήματα των ανθρώπων μας. Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ. Είναι υποχρέωση μας, κύριε Δημοσχάκη, και άλλωστε διαπιστώθηκε και επ' αφορμή της πανδημίας αυτό που λέγαμε, η μεγάλη μας βιομηχανία, ο τουρισμός. Είδατε τι προβλήματα μας δημιουργεί. Ο πρωτογενής τομέας όμως, που είναι λίγοι τα ζητήματα της διατροφής, είναι ο κορυφαίος, τον οποίο θα πρέπει να το βλέπουμε όλοι μας με διαφορετικό και ξεχωριστό μάτι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα, κύριε Δημοσχάκη. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εσάς που μας παρακολουθήσετε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη, ένα από τα βασικά ζητήματα που θα απασχοληθούμε στην εκπομπή θα είναι οι δασικοί χάρτες. Όπως γνωρίζετε, έχει γίνει η ανάρτηση των δασικών χαρτών και στο νομό Ροδόπης και στο νομό Εύρου. Αυτό που είχαμε παλιότερα, ό,τι θέλαμε να κάνουμε, να πάμε να βγάλουμε μια πράξη χαρακτηρισμού, αν είναι ή δεν είναι δασική, αυτό τελείωσε. Υπάρχουν ολοκληρωμένοι δασικοί χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν πού είναι δάσος, τι είναι δάσος, και θα δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση για τους δασικούς χάρτες, γιατί μπορεί να υπάρχουν αγροτεμάχια που να εμπίπτουν μέσα στην κατηγορία της δάσωσης, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τι πρέπει να κάνει ο καθένας που αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, κάνουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση. Εκείνο που θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Δασών στην Αλεξανδρούπολη, στο Δασαρχείο του Δημοτήχου και στο Δασονομείο της Σαμοθράκης για να ενημερωθείτε αν και πού υπάρχουν οι καλλιέργειές σας, που αν πέφτουν μέσα σε αυτές τις περιοχές που έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες. Και βέβαια και μέσα από το διαδίκτυο, όσοι έχετε τη δυνατότητα, τότε μπορείτε να ανατρέξετε και να
βρείτε τις περισσότερες πληροφορίες. Την επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε αυτό για τους δασικούς χάρτες, για να δώσουμε όσο γίνεται περισσότερη και αναλυτική ενημέρωση για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω, να σας καληνυχτήσω, εις το επανειδήν.